Δευτέρα είναι μια μέρα που σε όλους πάει στραβά. Και αγούρο ξυπνημένοι όλοι πάνε για δουλειά. Μα και η Τρίτη και η Τετάρτη ίδια η ρουτίνα απ' την αρχή. Ώσπου να περάσει Πέμπτη και να φύγει και η Παρασκευή. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και τέλος τη δουλειά. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και όλα πάνε καλά. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και τέλος τη δουλειά. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και όλα πάνε καλά. Μας έφαγε η τεχνοκρατία και ο πληθωρισμός. Κι όλοι δουλεύουμε σαν βλάκες μέρα νύχτα διαρκώς. Και κανένας μας δεν θα είχε ούτε άγχος ούτε στρες. Άμα η ζωή μας ήταν μόνο Σάββατα και Κυριακές. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και τέλος τη δουλειά. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και όλα πάνε καλά. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και τέλος τη δουλειά. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και όλα πάνε καλά. Άντε παιδί μου, πού είσαι, πού είσαι? Με το δεξί, με το δεξί. Και πω, μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Πέρασε. Πολύ χαρούμενη. Είσαι πολύ χαρούμενη. Κάναμε μαύρα μάτια για να σε δούμε. Α, σε ξέχασα, ξέχασα πως είσαι. Πού με ξέχασα? Εντάξει, έμπαινα και έκανα stalking στο προφίλ σου. Για να σε θυμάμαι. Με ξέχασαν όμως. Οι ακροατές, δεν ξέρω μα σε ξέχασαν. Έλενα, λέγαν, έλεγαν πότε θα έρθει, πότε θα έρθει. Ήρθε. Λέω, παιδιά, θα έρθει. Θα έρθει και αυτή η Παρασκευή, θα έρθει και αυτή η μέρα. Ήρθε και την καταλληλότερη κιόλα. Ήρθε για να πω καλό μήνα. Σωστό κι αυτό. Καλό μήνα και τα λέμε. Καλή χρονιά. Τσέπη, α, στολίσαμε και δεντράκι έξω στο... Το είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, καταλάβαμε. Ωραίο. Ναι, δεν είναι φωτάκια, γι' αυτό. Α, σωστό και αυτό. Παραξενεύτηκα. Ναι, σωστό και αυτό, γιατί και εγώ δεν ξέρω από δέντρα και από τα λοιπά. Εγώ στολίζομαι μόνος μου. Στολίδι σε μόνη σου, που λέει το τραγούδι. Να στολιστούμε κι εμείς από εβδομάδα, αν θέλει. Σιγά σιγά. Κανένα σκουφάκι. Θα έρθουν για τα Χριστούγεννα. Ο κόσμος δεν είναι ακόμη σε mood. Νομίζω, δεν το έχει πολύ μέσα εγώ του. Εγώ έχω δει ότι έχουν στολίσει τα σπίτια. Τα σπίτια τα έχουν στολίσει. Δεν έχω δει εγώ πολλά φωτάκια. Ίσως εκεί στην Ανατολή. Ολόκληρη η Αριστοτέλους χθες. Φωταγωγήθηκε. Φωταγωγήθηκε χθες η Αριστοτέλους, ναι. Αλλά δεν είχαμε αυτή την έγκλη του παρελθόντος. Δεν είχαμε. Δεν πήγα. Εκδηλώσεις, δεν ξέρω. Όχι, δεν πήγα. Αλλά θα πάω καμιά βολτίτσα. Σιγά σιγά θα μπούμε τώρα που ξεκινάει και ο μήνας. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο. Και καλημέρα και στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάτμαν. Έλα, αγόρι μου, νάντε. Καλό μήνα. Είδες πώς μπαίνει ο μήνας. Καλώς όρισες, Έλενα. Κάνω comeback, καλώς σας βρήκα. Καλώς όρισες. Συγκινημένος ο κόσμος. Φωνάρα των Ερδιανών. Σας αγαπώ. Velvet Sounds. Δεν ανήκει στο παρόν, η φωνή σου δεν είναι γίνη. Είσαι ολόκληρο ένα welcome to the future. Έχεις πήρε μεγάλο τρόπο. Τι ωραία όμως πρωί-πρωί. Σε ψάχνει. Είχαμε να σε ακούσουμε ένα μήνα και δεν σε βλέπω στην Ελλάδα. Τη δίκη στο φραπεδόσφαιρο. Παραπάνω έχεις να τη δεις. Όχι ένα μήνα. Να σε ακούσω, όχι να σε δω. Ένα μισή μήνα. Έτσι, να έχουμε λίγο στέρηση. Να μην μας γιατί έτσι σχέδιο τέτοια μεγάλη απουσία. Ετοιμάζεις κανένα surprise. Κάτι θα ετοιμάσει. Κάτι θα ετοιμάσει. Δική μου εκπομπή. Καιρός είναι σιγά σιγά να πάρεις να ανοίξεις τα φτερά σου και να πετάξεις. Στους εθέρες πολεμούμε σήμερα στην έρευνα. Σήμερα έρευνες εδώ με Έλενες, με ό,τι θέλεις. Εγώ είμαι μέσα στην έρευνα. Και Χριστούγεννα και προφητείες και όλα τα έχει. Έχουμε προφητείες, εννοείται. Σήμερα προφητείες, εννοείται, λέει τέλεια. Ναι, αφού έχουμε και ποδόσφαιρα το Σαββατοκύριακο. Αυτό ρώτησα για να είμαι έτοιμη. Έτοιμη, θα κατεβάσει τώρα τη μαγική της γυαλά. Είδες, για σένα, σου κάναμε δώρο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, Μπάτμαν. Είσαι αχτύπητος. Καλημέρα. Καλημέρα μου και πάμε δυνατά. Ο άνθρωπος δεν θα αντέχει άμα δεν σε ακούγε. Είδες, τι χαρά μου. Τι χαρά, έτσι. Το Δημήτρη από την Ημαθία. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα κύριε Μπάμπη. Ωπ, νάτος, νάτος. Κυρία Έλενα, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Έχουμε ίντερνετ.
Καλά. Έχουμε ίντερνετ. Έχουμε, κύριε Μπάμπη, είναι παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Ναι, άσε να τα πω εγώ όμως, εδώ μην κάνεις spoilers στην εκπομπή. Βεβαίως, είναι σήμερα 1η του Δεκέμβρη, είναι παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Α, κύριε Μπάμπη. Μάλιστα. Ήθελα να πω για το... Να πεις. Τέλος πάντων. Α, ωραίος. Έχουμε ίντερνετ. Ωραία, αυτό εντάξει, είδες. Ενώ δεν είχαμε πριμέτω που πάτησε το πόδι μου στο στούντιο, κύριε και κύριοι, έφερα και το ίντερνετ. Όλα τα φέρε. Ποιος δεν είχε. Και τα δώρα τι θα μας φέρει. Άγιο Βασίλη. Θα δούμε. Θα σας φέρω. Θα σας φέρω τη διασκέδαση, τη χαρά, το χαμόγελο, την αισιοδοξία. Αυτό χρειαζόμαστε. Τη λύτρωση. Το τραγούδι. Το τραγούδι, τα προγνωστικά. Λεφτά. Θα σας μοιράζω κουπόνια να παίζετε, να κονομάτε. Τελείωσε. Κατακλήρωση θα γίνει. Στην σήμερα ή στο live. Live. Κάτι θα κάνουμε, κάνουμε καμιά λαχιοφόρα. Τι κληρώσεις κάνετε? Έχουμε κάνει στο παρελθόν μια λαχιοφόρα αγορά με πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί είχαμε πάρα πολλά δώρα και πήρε πάρα πολύ χρόνο αυτό το πράγμα. Τι θα τα κάνει. Ναι, πέρασαν και τα κάναμε γιάχμα. Βαρεθήκαμε. Είχαμε... Τι δώρα είχατε? Εγώ θα κάνω τον κλήρο. Είχαμε από κουρέματα τέτοια. Α, ωραία, ναι. Μια παλέτα κληρώσαμε. Πολύ ωραία. Όχι, 100 like στο Facebook κληρώσαμε. Δηλαδή. Θα μπαίναμε ένα φίλο που το κέρδισε, μπήκαμε και του κάναμε 100 άνθρωποι. Κάναμε like. Η παλέτα τι ήτανε? Παλέτα ρε παιδί μου, κανονική παλέτα. Σκιών παλέτα. Όχι τι παλέτα ζωγραφικής. Παλέτα, ξέρω εγώ, που σηκώνει το Clark και βάζει πάνω πράγματα, εκείνο το ξύλινο, κατάλαβες. Α, και πώς θα γυρίσετε Θεσσαλονίκη? Θα δούμε, κάτσε να φτάσουμε πρώτα ρε παιδί μου. Κάτσε να, να πέρασουμε. Να μου κάνεις την κλήρωση της επιστροφής, ναι. Μήπως κερδίσω δωρεάν επιστροφή. Κληρώνει ο μαύρος θα είναι η φάση. Κληρώνει, δεν τα πρόλαβες εσύ αυτά στη Θεσσαλονίκη, δεν τα έζησες. Δεν τα έχω ζήσει αυτά. Τίποτα δεν έχετε ζήσει εκεί στην Αθήνα. Να σε καλά, Λευτέρη μου. Γεια σας. Τσάω, τσάω, τσάω. Ναι, κλήρωσε. Όχι, μπήκε άλλη εκπομπή, επανάληψε από πίσω. Ρε, εσύ μας πολεμάνε. Πολύ εντάξει, θα τα σώσουμε όλα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και επισήμως, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Και καλό μήνα, βεβαίως. Καλά μου το υπενθύμησες, γιατί εγώ το μυαλό μου το είχα στην Παρασκευή. Μα είναι άλλο. Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, αλλά είναι και καινούριος μήνας. Με καινούρια χάρη και μήνας εδώ εορταστικών εκδηλώσεων, ιδιαίτερος μήνας. Δεν είναι όποιος και όποιος μήνας ο Δεκέμβρης. Ωραίος ο Δεκέμβριος. Βέβαια, που καθόμαστε και δεν δουλεύουμε, εννοείται είναι ο καλύτερος μήνας. Σήμερα δεν έχει και κρύο. Σήμερα έχει συγκλονιστικό. Δεν έχει ζεστό αέρα. Πάρα πολύ ζεστό αέρα. Φυσά νοτιά από τα βοριά. Έχει καμιά 15 βαθμούς έξω. Τι ωραία. Βγαίνω από το σπίτι κανονικά, ξέρεις να φάω. Να δεις πώς γίνεται. Να φας αυτή την ψυχρολουσία με το που ανοίγεις την πόρτα και βγαίνεις έξω από το τέτοιο. Και καμία σχέση. Ναι, και λες τι γίνεται ρε παιδί μου. Μα μας δουλεύω, μήπως άλλαξω, μήπως παρακοιμήθηκα και ξύπνησα και Μάρτιο, Απρίλιο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Τελειώσατε. Κάτσε να πούμε. Τι, να μην πούμε... μας τώρα με το κολοτράγουδο σου αυτό κάθε Παρασκευή. Δεν σε χάλασε. Δεν σε χάλασε. Άσε μας τώρα. Αύριο. Λευτέρη μου, εγώ έχω το δώρο σου, αλλά πρέπει να βρεθούμε για να στο δώσω. Τι δώρο. Τι δώρο. Δεν μπορώ να σε πω, θα φανεί μετά. Μάλιστα, μάλιστα. Θα φανεί. Θα φανεί. Ναι, θα φανεί γιατί θα κάνει κανένα μήνα πάρει τηλέφωνο μετά. Εντάξει. Ας το Λευτέρη, κάνω τα χέρια από το Λευτέρη. Ο Λευτέρης μας έφερε και ένα παστίτσιο να φάμε. Και εγώ, εσύ έχεις παράπονα από μένα, δεν τρέπεσαι ρε γαϊδούρι. Το λες αυτό, πέρασαν γαϊδούρι. Δύο χρόνια περάσανε από την τελευταία φορά. Τελευταία φορά ήταν νεκρά θάλασσα. Ναι, έτσι. Είχε η Έλενα σκισμένα παντελονάκια και τα άραψε. Θυμάσαι. Ναι. Δεν είναι και της μόδας πλέον. Δεν είναι και της μόδας. Πέρασε μέχρι και η μόδα. Και στο παντελονού της λέω, ας δώσεις κάθε κάρκο να πάρεις καμπαντελόνι. Άλλαξε η μόδα από τότε, φαντάσου. Ναι. Τι λέει, πώς είμαστε. Πολύ ζεστό άρα, ρε. Ναι, ρε. Άμα σε πω, έχει 18 βαθμούς. Έχει. Ναι. Θα είναι όμως έτσι. Κοίταξε, βάλε καμιά 3-4 βαθμούς για μια διαφορά, γιατί όπου είμαι εγώ, επειδή είμαι καυτό αγόρι. Αυτό πες το, έτσι. Έτσι. Ανεβάζω τη δημιουργήσε δημοκρασία. Ηφαίστειο. Στα ύψη, Μπατμανίδη. Ναι, ηφαίστειο δημιουργήσε. Ρέι λάβα, ρέι λάβα. Έλα εδώ λίγο να μας ζεστάνεις τότε. Δεν μπορώ, έχω δεσμό. Θα χάσει το τιμόνι. Γιατί το βλέπεις πάντα πονηρά, ό,τι και να το πω. Ό,τι και να το πεις πονηρά. Κοίταξε να ζεστάνω πρέπει να σ' αγκαλιάσω. Όχι, αφού λες ότι βγάζεις θερμότητα, κάτσε εκεί σε μια κολλή, εγώ θα την εκπέμψω. Και άμα
Εκτός εξολογική παρενόχληση. Όχι, όχι. Έχουμε και αυτό από τη μάρτυρα εδώ. Έχουμε αυτό από τη μάρτυρα, δεν τα επιτρέπω. Άσε, τα ακούει το άλλο τώρα και από την Βέρεια πάθει κανένα κεφαλικό. Θα σε βάλουμε εδώ σε μια γωνιά και θα πηγαίνουμε και θα πετάμε και κάστα να πάρω να ψήνουμε. Ακούσε τσακαλάκι, φευγάτε σε κάθε ποτέ σε γωνιά. Κάθεται πάντα στο κέντρο, τελευταίο κλείνει το πρόγραμμα. Έτσι. Στα κόρνερ δεν πηγαίνε ποτέ. Δεν κάθε σε γωνιά. Άντε φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο. Έγινε. Προγνωστικό. Έτσι, έχουμε σήμερα προφητείες εδώ. Μοιράζουμε εκατομμύρια. Τσάω, τσάω, τσάω. Όντως έχει πάρα πολύ ζέστη. Ναι, αλλά θα κρατήσει όλη μέρα. Ναι, έτσι λέγεται. Έτσι. Το λέγαμε και χθες ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας και βελτίωση του καιρού. Βελτίωση όσον αφορά τις θερμοκρασίες, διότι προβλέπονται βροχές για σήμερα. Oh. Ήδη μια. Εντάξει, όχι, θα βάλεις μπουγάδα κάτι, δεν σε πειράζει. Εγώ όχι. Αλλά ετοιμάζεται για το βράδυ, λες, πώς θα βγούμε. Α, δεν κανόνισα κάτι. Α, δεν κανόνισες, δεν θα βγεις. Όχι, δεν το σκέφτηκα καν. Καλή Παρασκευή είναι, δεν θα βγεις έξω, δεν το σκέφτηκα. Άλλωστε λες τώρα Παρασκευή βγαίνουν. Έχω κάτι που χρεώσει αύριο το πρωί και δεν θέλω να ξενυχτήσω. Και πολύ καλά θα κάνεις την καλύτερη δουλειά. Παρ' όλα αυτά θα έχει και βροχούλα, θα την ακούς σπίτι τσουρ τσουρ τσουρ. Ναι, τσουρ, 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 τσουρ. Και θα παίζεις για ύπνο. Σκέψου ότι βγαίνοντας αυτό από το σπίτι και περιμένοντας να υποστώ το σοκ το καθημερινό με τον ψυχρό αέρα και έχεις ζεστή, λέω τι γίνεται ρε παιδί. Δεν προμηθεύεσαι γάντια σκούφους. Όχι ακόμα, ακόμα, εντάξει βάζω την κουκούλα. Ακόμη δεν είναι εποχή για γάντια. Πρέπει να πάει μία από μείον και κάτω. Μπορεί και να μην πάει όμως τώρα με αυτό το καιρό. Δεν θα πάει. Και μπαίνω μέσα στο λεωφορείο όπου. Εντάξει, εννοείται ρε παιδί μου, άλλο πρόσαλλη για ακόμη μια φορά. Έχει τέρμα, έχει στο τέρμα τη θέρμανση. Αλλά όταν λέμε στο τέρμα. Ωραίος. Τροπικό κλίμα μέσα στο λεωφορείο. Στο 56. Το 56 το λεωφορείο. Ναι, ναι. Από ωραίο κάστρο κατεβαίνει αυτό. Α, ναι. Ωραία. Ίσως επειδή σήμερα λεωφορείο. Περνά, αλλάζω γενικότερα. Άλλοι αλλάζουν τα μάξια σαν τα πουκάμισα. Εγώ τα λεωφορεία. Ίσως επειδή είδα το ωραίο κάστρο και το ωραίο κάστρο είναι ορεινά. Σου λέει να βάλουμε τέτοιο. Όπου με το που μπαίνεις έχει τόσο πολύ ζέστη που θες να βγάλεις όλα σου τα ρούχα και πέρα από αυτό σε πιάνει κατευθείαν νύστα. Με το που μπαίνεις κλείνεις. Ναι, αυτό είναι το καλό βέβαια. Το καλό, όχι ξυπνήσεις σε καμιά άλλη στάση, σε ψάχνουν εκεί. Δεν μου έχει τύχει ποτέ. Να κοιμηθείς σε λεωφορείο. Απείρες φορές. Να βγω αλλού δηλαδή. Λάθος στάση. Ναι, ποτέ. Μετά από κάτι ξενύχτη. Τέλος πάντων, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν του άρεσε αυτά που λέγαμε μάλλον τα τέτοια και τα... Γιατί έλατε. Έχω ξυπνήσει, έχω κοιμηθεί λεωφορείο, γυρνούσα από έξω. Κουρασμένος, καταλαβαίνεις, έξω κουράζεται ο κόσμος. Ναι, που δεν μου έχεις πει ποτέ. Κάτι ερημιές. Πω, είχε κόσμο πάντως τώρα. Τώρα, εντάξει, τον καθιερωμένο, τον τυπικό κόσμο που έχει αυτή... Εντάξει, έχει κινησούλα. Από βραδινούς. Βραδινή, τίποτα. Ήταν 2-3 τώρα που περάσει να παίξω. Τα παλιά τα χρόνια. Χάλασε η νύχτα. Εδώ και πόσα χρόνια. Πέμπτες. Παλιά η Πέμπτη το μικρό Σάββατο, τώρα τίποτα. Τώρα μόνο Σάββατο. Τώρα μόνο Σάββατο και Παρασκευή. Ενδεχομένως, αλλά μου λες εσύ δεν βγαίνω Παρασκευή. Παρασκευή όχι και τόσο σαν το Σάββατο. Ναι, το έχω τσεκάρει. Να, δεν βγαίνει εσύ, δεν βγαίνει ο άλλος, δεν βγαίνει εκείνος, δεν βγαίνει ο ένας. Εγώ είχε τύχει να βγω μια Τετάρτη. Μια Τετάρτη. Εντάξει, normal. Καλά είναι, καλύτερα. Ναι, εντάξει. Και μια Τετάρτη ήρθε σε μένα. Μπράβο, ξέχασες, εκείνη την Τετάρτη τα βάζουμε δύο μαζί. Μια Τετάρτη δεν θέλει να πει καν που πήγε. Ντρέπεται. Δεν λέω αυτό, όχι. Είχα περάσει πολύ ωραία. Έλα τώρα, σταμάτε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώ το να. Καλημέρα. Τι λέει. Καλά, εσύ τι λέει. Καλά κι εγώ. Α, χαιρόμαστε. Πόσο καλά εσείς. Τέλεια. Τέλεια, ναι. Το τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ναι, το σκέφτεται λίγο η Ιωάννα. Τέλεια. Η Ιωάννα, λέω. Εντάξει, έχω φύγει τώρα. Έλα, έλα, σταμάτε, σταμάτε. Το βγάζω το ακουστικό. Όχι, μη, κάτσε. Βοήθα, Κρίς, κάνε κάτι. Καλμαρέτη, να μείνει. Μα με έχει ξαναπεί. Έχω πει, λέω, καμιά φορά λάθος ονόματα, ρε παιδιά. Εντάξει, το παθαίνω τα γεράματα τώρα, τα Αλτσχάιμερ. Εντάξει, και εγώ το παθαίνω. Αφού είμαστε τέτοιοι να πούμε. Με τη Γιάννα που έχει δίπλα σου, α πούμε. Με ποια? Γιάννα. Γιάννα, βλέπεις και Γιάννα. Ποια Γιάννα, πας και εσύ, το πήγες να το σώσεις τώρα, χειρότερα. Έλα, να μου σε ξεχάσαμε τόσο καιρό που έχεις δαρδίσει. Μαύρα μάτια κάναμε. Έτσι, μαύρα μάτια εννοείται. Σας έλειψα. Εγώ σε είδα πιο νωρίς. Δεν επέστρεψα, ναι. Άλλο ρώτησε, άλλο μου είπανε. Βλέπεις. Στα ραδιοφωνικά κύματα μας έλειψες. Έτσι, μπράβο. Δεν τα πω. Ευχαριστώ, ε. Και αυθόρμητα, ε. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ε. Μαγκάκι. Μάλιστα, φαίνεται ότι δεν σου έλειψε καθόλου η Έλενα. Φίλε μου, Κρίς. Σου βρήκα μαγαζί για live. Εμένα. Ναι. Να νόμιζα την Έλενα. Εδώ θα παρουσιάζω, είπαμε. Δεν τραγουδάει η Έλενα. Ναι, γιατί όχι, έχει ωραία φωνή. Φορά... Καμιά φορά τραγουδάει. Εδώ τραγουδάμε στα διαλύματα, το βάζουμε ωραία τραγουδάκια. Νοείται. Για πες το μαγαζί για live. Είναι εδώ στη Χαριλάου. Είναι στη Χαριλάου, μάλιστα. Κοντά στο γήπεδο της ΜΕΝ. Κοντά στο γήπεδο της ΜΕΝ, μάλιστα. Ποιο λες? Το Ρόδι.
Δεν το ξέρω. Κλείστο. Πάρε, κλείστο, live. Πάρε και για σένα προμήθεια. Τώρα έχει αλλάξει διάθεση, το έχει παιδικό μου φίλο. Α, έτσι. Έτσι. Άντε, κανόνισε να κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο. Τα βίσματα, κυρίες και κύριοι. Εποχές του Πασόκ, κανένα δύο. Έτσι, εννοείται. Με το ζυμούθιο μου σου πω εγώ. Να σε καλά, Κρίς μου. Σε φιλούμε, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Μπράβο. Σ' ακούμε λίγο νισταγμένο. Όχι, είναι η αισθησιακή μου φωνή. Είσαι λίγο down αισθησιακά. Όχι ρε, down. Όχι, δεν κάνει. Όχι. Δεν κάνει. Απλά πήγα να κάνω μια παρέμβαση. Σήμερα θα έχουμε εισβολή ή εισγορή θα λέγαμε όλων των Λιγουριών και είπα να κάνω μια... Τρόμαξε και πρέπει να τρομάζεις μάλλον και είπες να πάρεις κι εσύ. Ναι. Όποτε είναι η Έλληνα εκεί πέρα να πούμε γίνεται να πούμε έχω χαμός. Εντάξει, λοιπόν. Έτσι. Έχω, εντάξει, είμαι έπεσε ο πρόεδρος, έχω 39 μισό μόνο. Εντάξει, μια χαρά. Πέσαμε. Μπατμανίδης το έλεγα, με το που θα έρθω θα έρθει δύο, θα έρχεται εκεί πέρα βαρύ χειμώνα. Ναι. Και με το που θα φύγω θα έρχεται καλοκαίρι. Καλοκαίρι, σου λέω σήμερα 16. Το είπες, δικαιώθηκες. Ξεναχωθήκαμε να πούμε χάλια Ιωάννα και εγώ, τελειώσαμε, τερματίσαμε. 16-17 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή, σου λέω. Κρήτη. Το ξέρω και χτυπιέμαι. Θέλω να χτυπήσω να πούμε. Εντάξει ρε παιδί, μην κάνεις έτσι τώρα. Εντάξει, θα ξαναρθεί στη Θεσσαλονίκη. Φτηνά θέση. Πού πάνε. Είναι στην Κρήτη αυτός τώρα. Ήρθε εδώ και έφυγε. Όχι, το Ρόντο. 17, α, το Ρόντο. Α, το ίδιο. Το ίδιο, ναι. 17-22 έκλεισα εισιτήρια. Τώρα, αν θα έρθω, είναι άλλο πράγμα. Άλλο, δεν τα έχεις. Σου έχω κλείσει, εντάξει, 156 ευρώ. Σιγάρα, τι είναι. Ναι. Έχω κι εγώ μαγαζιά live. Πού? Ιερά Πέτρα μου. Άντε ρε, εσύ, κάνον είσαι Κρήτη, δεν έχουμε κατεβεί ποτέ. Δώσε προσφορές σήμερα, Έλενα μου, θα σε πάρω να πηγαίνουμε παντού. Με την Έλενα. Με την Έλενα. Θα είναι Έλενα Μάρνες. Έτσι, μάθαινε συναυλία. Μάθαινε συναυλία. Θα έρθεις όμως, δεν μην κάνω κονέ τζάμπα. Εγώ ή Έλενα. Εσύ. Ευχαριστώ. Η Έλενα, δεν ξέρω. Για την πάντα λέμε, για την κομπανία. Ό,τι ποτέ λέμε. Θα έρθω κι εγώ για support, εντάξει. Το κατάλαβα, ναι. Μόνοι μου. Εντάξει, ωραία να έρθετε όμως και αυτό να τραγουδήσουμε. Θα έρθουμε ρε, εσύ κλείσες τα εισιτήρια για αυτά και δεν θα έρθουμε χαζός σε τζάμπα και δεν θα έρθουμε. Μας έχεις για τέτοιους. Μας έχεις για ανώτερους ανθρώπους. Ναι. Όχι ρε. Να σου πω την αλήθεια, ναι. Εντάξει. Έχουμε ωραία εικόνα είδες. Έχουμε ωραία εικόνα είδες. Τα φαινόμενα απατούν όσο δεν πάει. Όχι, κατάλαβα. Θα μας βρήκα λιποκοντός. Έτσι. Έτσι. Θα σε ανταμείψεις στο live. Θα σε ανταμείψεις στο live. Πληρώνουμε σε αίσθηση. Τα φιλιά μου. Και περαστικά. Αχ, τι έγινε. Άκου τι έπαθε ο άνθρωπος, ήρθε εδώ πέρα, αρρώστησε. Αρρώστησε. Τι έπαθε η Ιωσή. Η Ιωσή γρήπη, αυτό 39 λέει, 40 πυρετό. Πολύ. Εντάξει, τι να κάνουμε, το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει. Με αυτά που αντιμετώπισε, με αυτά που είδε. Είχαμε λίγο τσουχτερό κρύο τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε, εντάξει, άμα δεν προστατεύεσαι. Σήμερα. Εγώ δεν αρρωσταίνω, εσύ. Μέχρι στιγμής δεν έχω τίποτα. Ούτε καν έχω συναγωθεί, δόξα τω Θεώ. Εμένα έτσι με προσπέρασε λίγο. Όχι, ούτε καν. Έχει πάει μία του Δεκέμβρη και είναι η πρώτη φορά στα χρονικά. Τούφτου. Γενικά δεν. Α, πέρυσι αρρώστησα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Α, πέρυσι. Είχα κάνει καταπληκτικά. Τι γιορτέ τώρα τι θυμάμαι. Α, ναι. Νέγα στην Τερίδιδα. Πρωτοχρονιά. Τι ωραία, ναι. Σούπερ είχα περάσει. Φέτο μέχρι στιγμή το άκουσα. Καλά είμαστε. Γιατί τα παλιά τα χρόνια πάντα αρρώστηνα πριν από τα live. Τώρα κόψαμε τα live. Έλα, τώρα θα κάνετε 15 του μηνό. Το προστατεύομαι τώρα. Πότε πέφτει, είναι σε δύο εβδομάδες. 15 Αθήνα, σήμερα πάμε από το Λεμαϊδα. Αν μας ακούει. Έτσι. Αν μας ακούει κάποιος εκεί ξεχασμένο. Έχει. Πάρα πολύ. Το Λεμαϊδα, καλέ. Ναι, ναι. Από ποιο που. Είχα από μικρή φίλε και έχω κρατήσει επαφές. Μπράβο, Έλενα μου. Σε ποιο μαγαζί θα είστε. Στο Μανδρακούκο. Αυτό εκεί στην πλατεία. Φαντάζομαι τώρα στην Πτολεμαϊδα όλα μαζί θα είναι. Σε... Ωραία, θα πω τη φίλη μου να έρθει. Τρίσκομα Μανδρακούκο. Ωραίο. Θα πω να έρθουν να σα ακούσουν. Παιδί μου, εδώ από Έλενα. Από Έλενα θα μου λένε και θα τη φύγω το χέρι.
την πιστεύω την Πτολέμαια. Δεν έχω πάει ποτέ σου. Μια φορά περαστικό όταν πηγαίναμε στη Βλάστη. Περνάνε ωραία. Έτσι εντάξει, βγαίνουν Σάββατο. Μην φανταστείτε ότι έτσι καθημερινέ. Εντάξει, σήμερα Παρασκευή πάλι. Δεν αρκετό κρύο η Πτολέμαια όμω. Έχουν και το λιγνίτι, τα κάρβουνα, τα κένω όλα όμω. Δεν μα αρέσει. Θα γυρίσετε. Όχι, θα κάτσουμε ένα βράδυ και θα γυρίσουμε το πρωί. Τώρα θα τελειώσουμε 3-4 το βράδυ. Τι ώρα θα τελειώσουμε και θα κινηθούμε. Εκεί μου είπα να φάω γύρω με λαγάνα, λένε το. Ναι, έχει κάτι ωραία μαγαζάκια. Αυτό εκεί. Θα σε πάνε, θα τα δει. Ωραία. Α, αυτές είναι οι υποχρεώσεις μας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί ανταμονόμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τάσος από Τούμπα. Γεια σου Τάσο από Τούμπα. Ολυμπιακός. Γεια σου Τάσο Καρατάσο. Τη θυμάσαι τη σειρά. Ναι. Που έδειχνε η ART2. Ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Τι λέει. Καλά εσείς. Είμαστε καλά. Πάρα πολύ καλά. Να, εδώ ανταμωθήκαμε με την Έλενα πόσο καιρό. Έλενα από Τούμπα. Έλενα από Τούμπα. Έτσι. Έτσι θα σε βγάζουμε. Έτσι. Θα βγούμε και γείτονες σε λίγο. Μα εκεί. Μπορεί, εγώ είμαι και στο γήπεδο εκεί. Εκεί, στα γήπεδα. Και εγώ κοντά στο γήπεδο. Ναι, και εγώ εκεί κοντά. Πώς δεν σε έχει δει στη Λαϊκή. Έχουμε πολλές εμείς. Κυρίες καλέ. Έχουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη. Τι εννοείς. Εγώ ξέρω την Τετάρτη έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Έχει τη Λαϊκή. Η Δευτέρα έχει κάτω από το σπίτι μου. Ναι. Κάτω στον Άγιο Θεράποντα. Έχει και εκεί, μα δίπλα είναι. Και Πέμπτη ναι. Έχει εκεί μπότσαρι με παπά Φκανάρι. Α, καταγγέλουμε εκεί στην Τούμπα. Πολύ Λαϊκή παίζει. Ναι, έχει, έχει πολύ. Μα δω, όλο ζαζαβάτια είστε, με ψωνίζετε. Θέλω να δώσω τους χαιρετισμούς στον αδερφό Πασχάλη. Έτσι. Και θέλω να πω στους φίλους του ΠΑΟΚ να κάνουν υπομονή για χρόνια για το πρωτάθλημα. Τους τρελαίνεις, αλλά το πρωί δεν τρελαίνονται τόσο. Μετά τους πιάνει. Δεν πειράζει, εγώ ναι. Θέλω να πω αυτά που θέλω να σωστό, πω. Σωστό, ναι. Σωστό. Μέχρι, κοίταξε, 6 με 8 δεν έχουν τόσο πολύ το πρωτάθλημα μέσα τους. Όταν, γιατί πίνουν καφέ. Όταν αρχίζει και ξεδιαλύνει η κατάσταση, σου λέει: αμάν, 8 η ώρα πρωτάθλημα. Τι έγινε, φέρε το πρωτάθλημα τώρα. 6-8 σου λέει: δεν βαριέσαι. Ποιος ασχολείται. Έτσι. Να σε καλά, Τάσο από Τούμπα. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Το πρωτάθλημα είναι από εδώ μέχρι το φεγγάρι δικό μας. Νάτος, έτοιμος. Όχι για τα Αριανά να περιμένουν καμιά πενταετία μετά. Ολυμπιακός ήταν ο φίλος. Που πάθανε. Ναι, το ξέρω. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Να τον επιθυμίσω όμως ότι κανένας πρόεδρος του ΠΑΟΚ δεν έκανε καν γελάριος. Μάλιστα. Δεν πήγε φυλακή δηλαδή, δεν έκανε καν γελό. Μάλιστα. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάου, τσάου. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Με ένα 10€ στο καφετζί εκεί που πηγαίνει ο Τάσος και βλέπει τους αγώνες να μας δείξει την κρύπτη που το βάζει. Δεν νομίζω. Γιατί πρέπει να είναι ο διακοσμητής, πρέπει να είναι πολύ καλός. Πρέπει να γυρνάει να φαίνεται μέσα στο ντεκόρ. Αυτή την τρέλα κάθε πρωί δηλαδή να μας παίρνει. Κάποια στιγμή θα δώσουμε ένα 10€ στον καφετζή να μας δείξει την κρύπτη. Οχ, τρελάθηκε άλλο τώρα. Γιατί κάνεις έτσι, σε μαλώνει. Είναι 49 χρονών και μένει 55 χρόνια, λέει στην Τούμπα και μας τα έχει κάνει. Να μην πω αερόστατα. Είναι αυτό που έλεγα, ο κόσμος δεν τρελαίνεται το πρωί. Έλα, 28. Τρελαίνομαι γιατί εγώ είμαι 52 χρόνια στην Τούμπα και το μόνο κόκκινο που βλέπω είναι στο φανάρι και αυτό δεν το δίνω σημασία. Άγιε Βασίλη, γιατί δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Ο κόλος μας έλειωσε στα τσιμέντα της Τούμπα. Δεν μπορούμε να ακούμε τέτοια πράγματα. Σε καλά, σε φιλούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Και με το 8 κλείσε, τρελάθηκε. Μας αναστάτωθηκε. Αναστάτωθηκε. Μάλλον ξυπνήσε πιο νωρίς και πέρασε τώρα η επίδραση του καφέ. Γιατί αντιστατώνονται έτσι τώρα με τα χρώματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με τις ομάδες. Όχι με τις ομάδες, το δεχτώ με τα χρώματα. Αφού κόκκινο, με τα χρώματα κόκκινο Ολυμπιακός. Τι θα κάνουμε, τα βάψουμε μαύρα. Στην προκειμένη περίπτωση, ναι, μάλλον. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ τα έχουν βάψει μαύρα. Ξέρω εγώ έτσι, μα ακούς τι γίνεται εδώ τις προηγούμενες ημέρες. Με ποιον ήσουν χτες. Χτες με ποιον, τι παίζανε χτες. Όχι εδώ, εδώ. Α, χτες. Με ποιον ήμουνα. Ήμουνα με τον Φίλιππα. Με τον Φίλιππα. Ξέρω. Ναι, αποχαριλά. Και γειτονάκι, γειτονάκι. Ωραία. Γιατί το ρωτάς αυτό. Είχα πορεία. Α, να δεις τι κάνουμε. Επειδή δεν σας άκουσα γι' αυτό. Α, εντάξει, δεν πειράζει παιδί μου, αρκεί που μας σκέφτηκες. Δεν μας ενδιαφέρει. Για μας η ακροματικότητα του λόγου, επειδή δεν είναι πρακτική. Δηλαδή δεν είναι ότι σε ακούσαμε. Είναι ότι θα θέλαμε να σε ακούσουμε. Αν μπορούσαμε, θα σε ακούγαμε. Πάρα πολύ θα ήθελα να μας ακούνε, να ξέρει. Έτσι, μπορούμε έτσι να τις μετρέμε. Είναι, άρα είναι μέσα στην καρδιά τη νιώθεις. Έτσι, δεν μας ενδιαφέρει. Έχει κανείς ανοιχτό το δέκτη του μας. Ενδιαφέρει μόνο και μόνο που μας σκεφτήκανε. Παρασκευούλα σήμερα. 1 του Δεκέμβρη.
Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων. Αχ, πάλι λάθος διαβάζω, ρε παιδιά. Τι κάνω, όλο μου πάει στον πρώτο. Α, γιατί θα έλεγα χρόνια πολλά στο Δαμιανό του φίλου. Όχι, παιδί μου, τι, αυτό είναι πάλι 1η του Νοέμβρη. Ναι. Λάθος. Του είχα πει όμως τότε. Εντάξει, άνοιξα το Νοέμβρη πάλι. 1η του Νοέμβρη. Λοιπόν, εορτολόγιο Δεκέμβριος. Πάμε από την αρχή. Λάθος μήνα. Χαμπάρι δεν πήρα. Πώς περνάνε έτσι μήνες. Έλα, τώρα πέρασε, πάει. Τελειώνει. Αγίου Θεοκλήτου Επισκόπου Λακεδαιμονίας είναι σήμερα. Για αυτό που να το πεις, αυτό είπες καλύτερα να πεις. Καλύτερα να πάμε στον Άγιο Ανάργυρο που είναι πιο εύκολος. Θαυματουργού βεβαίως, βεβαίως. Τι, ο Λακεδαιμόνιος εννοείται. Προφήτου Ναούμ. Ναι. Αυτός θα έπρεπε να είναι ο προστάτης των ραδιοφωνικών παραγωγών και των ραδιοφωνικών ακροατών. Ναούμ, εδώ α το πω, Ναούμ. Ε, το πιάσες έτσι. Αγίου Φιλαρέτου Ελεήμονος είναι σήμερα. Μόνο. Τι μόνο, παιδί μου, εντάξει, τόσοι πολλοί γιορτάζουν. Δεν έχω κάποιον. Θεόκλητος γιορτάζει ο Ναούμ. Ο Ναούμις. Ναούμις. Η Ναόμι. Ω, σωστό, η Ναόμι. Ναόμι Watch, Ναόμι Κάμπερ. Έτσι. Έχεις καμιά φίλη Ναόμι? Όχι, λείπουν στο εξωτερικό τα κορίτσια και δεν πρόλαβα να πω χρόνια πολλά. Κοίταξε, όλο και κάποια Ναόμι θα υπάρχει που θα βγαίνει, ας πούμε, το Ναόμι θα βγαίνει από το Παρθένα. Και θα το έχει κάνει Ναόμι. Από το Παρθένα βγαίνει το Θένια. Α, Θένια. Το Ρένα. Παρθένια. Μάλιστα. Η Ναούμα γιορτάζει. Ωραίο το Ναούμα. Πού στο Ναούμα. Δεν μ' αρέσει. Τι λες, καλέ, να ζει το κοριτσάκι σου εκεί να είναι χαριτωμένο με τα κοτσιδάκια του. Πού στο Ναούμα. Όχι, όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει, δεν το βγάζεις. Ο Φιλάρετος, ο Φιλαρέτης και η Φιλαρέτη. Η Φιλαρέτη. Φιλαρέ, έχουμε και Φιλάρετο ακροατή εδώ μας. Η Φιλαρέτη Κομνηνού. Εγώ τώρα πήγα στα πολιτιστικά, της έχω πάρει δηλώσεις, κατάλαβες. Φιλαρέτη Κομνηνού, ξέρεις ποιον έχει γιο? Όχι. Ξέρεις τον Παπαγεωργίου, τον Γιώργο, τον ξέρεις? Όχι, καλό. Με τους Πόλκαρ. Τι καλός είναι. Καλός είναι, καλός είναι. Αχ, δεν ήταν μαζί της. Έχουμε τραγουδήσει και μαζί, ενώ θα δείξει μετά. Μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ στο Λόγο Επειδή. Και θα επιστρέψουμε σιγά σιγά, θα αρχίσουμε δημιουργικά, θα αρχίσουμε να τα θέτουμε όλα επιτάπητος. Μείνετε συντονισμένοι. Κοινωνική εκπομπή σήμερα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε για τεστ, πάμε για τεστ. Διότι είναι 1η του Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Καλό μήνα. Καλό μήνα, βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει. Δεν είναι να τα διακομωδούμε αυτά, αλλά έχουν βγει από τη στιγμή που έχουν βγει τραγουδάκια που εκφράζουν κάποια πραγματάκια. Εμείς πρέπει να τα μεταδώσουμε. Αντώνης Λόξας, πάμε για τεστ, πάμε για τεστ, λέει ο στίχος. Αυτός τώρα εννοεί το τεστ. Το τεστ, τεστ για τον HIV. Πάμε για τεστ, πάμε για τεστ, θέλω χωρίς καπότα σεξ. Πολύ ευρηματικό τραγούδι. Ευρηματικό δεν λες τίποτα. Δεν το γνώριζα καν. Άκου το ρεφρέν. Δώσε. Πάμε για τεστ. Καγκάν. Πάμε για τεστ. Καγκάν. Θέλω χωρίς καπότα σεξ. Πάμε για τεστ. Πάμε. Πότε βγήκε? Έχει βγει δεκαετία του 80. Του λέει πει δεκαετία του 80, δεκαετία του 90. Φυλάγαμε τα κορίτσια. Ποτέ. Δεν το ξέρει κανένας. Μόνο εμείς το έχουμε αυτό. Μόνο εσύ. Τι τραγουδάς? Όχι, θα ήθελα όμως πάρα πολύ. Ίσως να το πω σήμερα ακαπέλα, γιατί δεν το ξέρει η ορχήστρα. Μια και είναι η μέρα και έχει πάρα πολλά τραγουδάκια που έχουν βγει με αφορμή την σημερινή ημέρα. Που πλήττει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του πλανήτη. Ευτυχώς έχει προοδεύσει η ιατρική επιστήμη και είναι πλέον αντιμετωπίσιμη, με την έννοια ότι κάποιος ο οποίος είναι φορέας μπορεί να ζήσει μια κανονικότατη ζωή. Φυσικά θα παίρνει τα φάρμακά του, θα έχει τις παρακολουθήσεις από τους ιατρούς, αλλά δεν εμφανίζει τις πιθανότητες να νοσήσει όπως τα παλαιότερα χρόνια, όταν πρώτο εμφανίστηκε ο ιός. Σε θέριζε κατευθείαν, σε έστενε. Τώρα ζεις μια κανονικότατη ζωή και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Και φυσικά δεν μπορεί να επηρεάσει και κανέναν σε τίποτα αυτό το πράγμα. Είχα διαβάσει, λέει, ότι κάθε 17 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος μολύνεται με τον ιό του HIV. Ναι, γιατί δυστυχώς από την άλλη, επειδή ακριβώς έχει προχωρήσει η ιατρική επιστήμη και έχει δώσει τις δυνατότητες σε πολύ κόσμο να ζει κανονικότατα, φυσιολογικότατα, έχει περάσει λίγο ότι εντάξει, μωρή, είναι αντιμετωπίσιμος ο ιός και δεν τρέχει. Δεν τρέχει κιόλας, μπορούμε να κάνουμε τις ατασταλίες μας, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να μην παίρνουμε τα μέτρα μας, οι προφυλάξεις μας, που είναι απλές οι προφυλάξεις, ξεκάθαρες, όταν κάτι μεταδίδεται σεξουαλικώς. Παίρνεις προφυλακτικά και τίποτα άλλο, ή από εκεί πέρα, αν είσαι και δοκιμάζεις περίεργα πράγματα με βελόνες, γιατί μπορεί να κολλήσεις και από την... Με τη σύριγγα, όχι με το βελονισμό. Εντάξει, εκεί υπάρχουν και εκεί προστασίες. Ναι, δεν τίθεται θέμα, γιατί υπάρχει ένας μύθος ότι. Που είναι πάει με το μυαλό. Ναι, βελονισμό, τατουάζ και τέτοια. Σε καμία περίπτωση εκεί τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας, αποστηρώνονται, πετιούνται.
Ναι. Υπήρχε στα παλιότερα χρόνια, ας πούμε, ο ιός ήταν πολύ διαδεδομένος ανάμεσα στους χρήστες ναρκωτικών, ναι, ουσιών, ναι, που ανταλλάσσανε τέτοιο. Τώρα πλέον ο καθένας πηγαίνει, παίρνει. Όσο μακάβρο και ακούγεται αυτό, αλλά είναι. Πάει, παίρνει την τέτοια του, τη βελόνα του, αυτό και στο εξωτερικό, ας πούμε, στο δίνει το κράτος. Τουλάχιστον για να αποφύγει. Τι σου δίνει. Πας, παίρνεις κανονικά. Βελονίτσα. Δωρεάν. Ναι, δωρεάν. Υπάρχουν προγράμματα σε Ελβετίες, σε Αυστρίες, σε Ολλανδίες. Παίρνεις και την δόση για να περιορίσει. Να περιορίσει την περιθωριοποίηση, να το έχουν ελεγχόμενο αυτό το πράγμα. Γιατί εντάξει, έχεις μπλέξει μέσα στην αρρώστια, τουλάχιστον να μην είσαι σε περιθωριακά επίπεδα. Και να ζεις. Τέλος πάντων, πολλοί κόσμος πλήττεται. Και όπως μας είπε εδώ και η Έλληνα, είναι συγκλονιστικό κάθε 17 δευτερόλεπτα, αν το αναλογιστείς. Είναι τρομακτικά. Όλοι, ότι μολύνεται. Ότι μολύνεται, γιατί ο κόσμος πραγματικά δεν προσέχει. Από το 1981 που παρατηρήθηκε κλινικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, γύρω στα 35 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάρα μέχρι το 2015, ενώ 78 εκατομμύρια είναι φορείς του ιού. Και φυσικά αυτό το ποσοστό αυξάνεται. Και η σεξουαλική επαφή αποτελεί τον κύριο τρόπο μετάδοσης του HIV. Αλλά είναι αισιόδοξα τα μηνύματα, ακριβώς για αυτό που είπαμε, ότι μπορεί και να επέμπτει σε κάποια χρόνια το τέλος της επιδημίας. Μπορεί και να γίνει πραγματικότητα στο μακρινό όμως, μέλλον κάπου το 2030. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι πέθαναν από το AIDS το 2015 και ο αριθμός παρουσιάζει μικρή πτώση για 10η συνεχόμενη χρονιά. Από εκεί προκύπτουν τα αισιόδοξα μηνύματα, ναι, ότι υπάρχει σταδιακή μείωση. Δηλαδή τα τελευταία 2 χρόνια. Ναι, εντάξει. Γενικά 10 χρόνια από την, σχεδόν όλη τα μέσα της δεκαετίας το 00, από το 2000 μέχρι τώρα, παρουσιάζεται μία μείωση. Στην Ελλάδα, μετά τη μεγάλη επιδημία στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, την περίοδο 2011-2013, παρατηρήθηκε μείωση των περιστατικών HIV λοιμώξης το 2014 και το πρώτο δεκάμινο του 2015. Προσέχουμε για να έχουμε. Προσέχουμε για να έχουμε. Πιο συγκεκριμένα, λέει, τους πρώτους 10 μήνες του 2013 είχαν καταγραφεί 7,2 περιστατικά HIV λοιμώξης ανά 100.000 πληθυσμού, ενώ την αντίστοιχη περίοδο ο ρυθμός δήλωσης είχε πέσει στα 6,2. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί τουλάχιστον μέχρι την 31η Οκτωβρίου του 2015, από εκείνα τα στοιχεία, γιατί αυτά θέλουν ένα χρόνο για να επεξεργαστούν, 15.109 περιστατικά HIV λίμωξης, και τα περισσότερα φυσικά αφορούν τους άντρες. Ο ιός πλήττει ως επιτοπλίστων τους άντρες. Ναι, ναι, νομίζω ξέρω γιατί. Ξέρουμε, εντάξει, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί. Αυτό. Λοιπόν, 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνία. Εντάξει, σας κάνουμε τώρα την καρδιά περιβόλη, αλλά αξίζει να. Εντάξει, λίγο ενημέρωση για πρόληψη, προσοχή και τα λοιπά. Τώρα και που το λέμε εμείς, δεν έχει να κάνει. Καλό είναι να σου πω κάτι, γιατί μία φορά το χρόνο έστω γίνεται μία υπενθύμηση. Αλλά έστω και ένας άνθρωπος να επηρεαστεί και να εκεί να σκεφτεί. Ναι, δεν είναι κακό. Δεν βαριέσαι, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς τώρα δεν θα χάσεις και τόσους αυτού. Σιγά μωρέ που πόσο κιόλας για να το. Αφού δεν. Αμάν κάνουμε. Τουλάχιστον βάλε και το σκουφάκι εκεί. Έλα, μωρή, γιατί το λες αυτό τώρα. Λέω τώρα εγώ, ρε παιδί μου, του 6 ώρα το πρωί, ξέρεις κανένα να κάνει τέτοια. Δεν έχει δουλειά. Εντάξει, για πρωινό ξύπνημα. Για πρωινό ξύπνημα. Μάλιστα, πώς λέμε, μπουγάτσα. Βέβαια, όλοι θα προτιμούσαμε την μπουγάτσα. Έτσι, εννοείται. Όλοι θα προτιμούσαμε την μπουγάτσα. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί καταγράφουμε την πραγματικότητα. Σαν σήμερα το 1891, επιπροσθέτως ή και ασχέτως, ο James Naismith δημιουργεί ένα νέο παιχνίδι, ναι, και το ονομάζει Basketball. Σαν σήμερα δηλαδή έχουμε την εμφάνιση του Basketball. Τόσο παλιό, το 1891. Στο δεν είναι πολύ. Και πώς δεν είναι πολύ, παιδί. Είναι πολύ παλιό. Δεν είναι παλιό, το 1891 εμείς εδώ τρώγαμε βαλανίδια, να πούμε, στην Ελλάδα. Με τις φουστανέλες ήμασταν και στην Μασατσούτσετς παίζανε κανονικά. Ο Νέιλ Σμιθ ήταν ένας Καναδός πάστορας γυμναστής σε κολέγιο του Springfield. Και έφτιαξε αυτό το παιχνίδι κλειστού χώρου προκειμένου να απασχολεί τους μαθητές κατά τη διάρκεια του μακρύ χειμώνα που είχε η Νέα Αγγλία εκείνη την εποχή. Δηλαδή το έκανε για πρακτικούς λόγους. Ναι. Ήταν εκεί τα ζυζάνια, αυτό εκεί είχε χιόνια στο καμπαναριό. Σου λέει τώρα τι να τους κάνω αυτούς, πώς να τους απασχολήσω. Τους φτιάξω μπάσκετ, να τους αποχαυνώσω. Ξέρεις, μπάσκετ είναι το καλάθι. Το καλάθι είναι, εννοείται. Και έγινε εν τέλει ένα από τα πιο διάσημα αθλήματα. Λέει, αφού απέρριψε διάφορες ιδέες, τοποθέτησε ένα καλάθι στον τοίχο του γυμναστηρίου, έγραψε ορισμένους βασικούς κανόνες και άρχισε να εκπαιδεύει τους μαθητές, οι οποίοι έπαιξαν τον πρώτο αγώνα μπάσκετ στην ιστορία του αθλήματος στις 21 Δεκεμβρίου του 1891, όταν είχαμε και
την Ισημερία. Το ονόμασε μπάσκετ, καλαθοσφαίριση. Και ήταν η έμπνευση ενός εκ των μαθητών του. Άλλος δηλαδή του δώσε το όνομα και το καρπόθηκε ο φίλος μας ο τέτοιος. Λογικά θα είχε και λίγους μαθητές για να τους χωρίζει σε πέντε. Ναι, σε πλέον θα ήταν ακριβώς πόσους. Ανάλογα, να είχε 10 μαθητές, οπότε σου λέει αφού είναι 10, 5, 5, άρα τόσο θα είναι. Ναι, γι' αυτό. Μπορεί και έτσι. Μερικές φορές τα πράγματα είναι καθαρά προκύπτουν από. Είναι πιο απλά από όσο νομίζουμε. Ναι, είναι πρακτικής φύσεως ναι. το ζήτημα. Το επαγγελματικό μπάσκετ έφτασε στην κορύφωση το 1946 με τη δημιουργία του NBA. Ενώ το 1932 ιδρύθηκε Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπάσκετ, η FIBA. Στη χώρα μας ο πρώτος αγώνας μπάσκετ είχε παιχτεί 14 χρόνια νωρίτερα, το 1918. Είδες όλες... πόσο παλιά και εμείς. Α, ναι, στο γήπεδο της Χαν Αθηνών, όχι της Χάνθεδο. Ναι. Η οποία είδες, φέρανε αυτές οι χριστιανικές οι ενώσεις, επειδή είχαν πολύ σχέση με τους Αμερικάνοι. Αυτοί φέρανε τον μπάσκετ στην Ελλάδα, γι' αυτό και η Χάνθεδο είναι στην Θεσσαλονίκη. Κοίτα, εδώ η Χάνθεδο είναι πολύ διαδεδομένη. Πολύ διαδεδομένη. Σε όλα. Έφερε και τις κατασκηνώσεις η Χάνθη. Ναι, μπράβο, έχει τα προσκοπάκια εκεί διάφορα. Έχει προσκοπάκια, έχει YMCA και τέτοια. Αυτοί μας φέρανε το μπάσκετ. Και δεν είναι τυχαίο. Να, μία το έφερε η Χάνθη το μπάσκετ και εκ νέου μας το επανασύστησε και το έκανε ευρέως διαδεδομένο ο Γκάλης που κι αυτός ήρθε από την Αμερική. Δεν είναι τυχαίο ότι όσοι ήταν αμερικανοκεντρικοί. Ναι, 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 είχαν σχέσεις από εκεί πέρα. Ήταν ναι. διαδεδομένο το μπάσκετ. Εμείς εδώ είχαμε τα ποδόσφαιρα. Κλώτσα εδώ την μπάλα από εδώ, από εκεί, από το ένα, από το άλλο. Το 1930 διοργανώθηκε το πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Με νικητή φυσικά, ποιον άλλον. Τον Νίκο Γκάλη. Ναι, στις ψυχές. Τον Άρη, τον Άρη. Κοντά έπεσε. Τον Άρη. Τον Άρη πήρε το πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδος. Την ομάδα εννοούσες. Ναι, εντάξει. Ο Νίκος Γκάλης δεν ήταν τότε, γεννήθηκε μετά από καμιά 30-40 χρόνια. Αλλά ήταν στον Άρη. Ναι, ήταν γραφτό να έρθει στην ομάδα η οποία κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα. Εκτός αν ταξίδιψε τον χρόνο κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Σήμερα 1η του Δεκέμβρη. Σε ποιους να ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Να δούμε εδώ. Ο Woody Allen, εντάξει, οκ. Okay. Μου αρέσει ο Woody Allen. Μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Αλλά ψάχνουμε να βρούμε κανένα ποδοσφαιριστή, κανένα αθλητή. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Άντε, καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα, να μόλις είπαμε Άρης μπάσκετ, τσα-τσα-τσα. Λοιπόν, δεν το συζητάμε τώρα. Άρης και πάση Ελλάδος, να ξέρεις. Έτσι. Στο μπάσκετ. Παντού. Είμαστε Άρης παντού. Έτσι. Και στο σκάκι. Έτσι. Έχει και στο σκάκι. Παιδιά, έχω ακούσει μια ιστορία για την ΑΕΚ. Είχε ένα τμήμα σκάκι και παίζανε. Υπήρχε και βίντεο αυτό. Το έχουν πει στο Fight Club στην Αθήνα. Παίζανε σκάκι και έχουν πάει οπαδοί από πίσω. Παίζανε τα παιδάκια και κάνανε κερκίδα στο σκάκι. Γκολέ και τέτοια. Έχει γίνει αυτό το περιστατικό, λέει, στην Αθήνα. Εδώ, σε αυτή τη χώρα, όλα θα τα δεις. Ναι, γιατί όχι. Άμα το προβάλλουμε λίγο, γιατί νομίζω ότι άμα παίξει Άρης ΠΑΟΚ στο σκάκι δεν θα έχει κόσμο. Είναι το πλέον σίγουρο. Έτσι, εννοείται. Λοιπόν, τι γίνεται. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Είμαστε ρυθμούς, ας πούμε, Χριστουγέννων, αλλά χθες το βράδυ δεν. Υποτονικό ήταν το κλίμα. Α, λες για την εορτή, για το άναμα του δέντρου, ναι, πήγες, ναι. Πέρασε καμιά βόλτα. Για δώσ' μας ρεπορτάζ. Πέρασα για λίγο, όχι τίποτα. Είχε μαζευτεί. Τώρα να μην το πω, δεν μου αρέσει η έκφραση. Μια πες το μωρέ τώρα. Η Σάρα και η Μάρα παρεμπιπτώσει. Εντάξει, okay. Αλλά ήταν υποτονικό, όχι, άνευρο. Γιατί υποτονικό, εγώ είδα πάρα πολύ κόσμο. Κόσμο μπορεί να είδες. Ναι. Αυτός ο κόσμος όμως δεν λειτουργούσε, δεν ήταν αυτό το ζωντανό, δεν το αφόρμητο. Τα παλιά τα χρόνια είχαμε Σάκη Ρουβά, είχαμε Δέσποινα Βανδύ, είχαμε τα παλιά τα χρόνια. Είχαμε ονειράμα τώρα. Ονειράμα και ονειράμα. Ναι. Α, μάλιστα. Ήταν αυτοί, ωραίοι, εντάξει, εντάξει, μέχρι ένα σημείο. Τι δεν ξεσήκωσαν, τι δεν είδες. Τίποτα, δεν ξέρω. Δεν έβαλε Μπατμάνιδη. Ναι, μπράβο. Να παρουσιάσω κι εγώ. Να παρουσιάσει, έλα και να μας πετάνε ντομάτες από τις τρεις λαϊκές της Τούμπας. Ίσως. Δεν συμφωνώ, παρόλο που το κόκκινο είναι χριστουγεννιάτικο. Ναι, όχι, και ακόμη και αυτό θα τέριαζε. Πώς το λένε τραγουδιστή, ο Θοδωρής. Ναι, ναι, ναι. Ο Αχρέπτος. Ο Θοδωρής ο Μαρατίνης. Ήταν πολύ ωραία ντυμένος, έτσι με ένα πολύ. Με τα κόκκινα τα καρό. Να, ναι, ναι, όλα τα ξέρετε. Μάλιστα. Ομολογώ, αλλά μέχρι εκεί. Όχι αυτή, γενικά το κλίμα, ρε παιδί. Εντάξει, ο κόσμος τώρα δεν έχει πολύ όρεξη. Τώρα τι να συζητάμε. Δεν έγινε κάτι άλλο, τραγούδησαν μόνο αυτή. Ναι, και όχι η Τρίο Μπελκάντο, αυτή ήταν παλιά, η Τρίο Μουσικάντη. Α, δεν τους ξέρουμε. Μ' αρέσει όμως που έχεις καταγραφεί τον γεγονότο και μας τις μοιράζει. Έτσι, ρεπόρτερ. Και ωραία, πάντως οι πόλοι θα φαίνεται από σήμερα έτσι πιο στολισμένοι, θα τη δούμε καλύτερα. Θα αλλάξει λίγο το κλίμα, θα μπούμε σε εορταστικό. Ο πεζόδρομος της Αγίας Σοφίας έγινε πάρα πολύ ωραίος. Μάλιστα. Θα κόνεις το κεφάλι σου και θα βλέπεις συνεχώς άστρα.
Α, που έχουν αστάκια. Βάλει ένα. Ναι, το έχω δείξει σε φωτογραφίες. Θα περάσω καμιά βόλτα, θα κάνουμε αυτό. Έτσι που λες. Έγινε. Να σε καλά. Και αυτά τώρα, τι άλλο, είχαμε καμιά γιορτή σήμερα. Τι είναι, ήταν Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Αυτό είναι. Έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Έτσι ακριβώς. Καλά κάνουμε. Προσέχουμε για να έχουμε. Η διπλανή σου ποια είναι σήμερα. Η Έλενά μας είναι που είχε να μας επισκεφθεί πολύ καιρό και ήρθε ωρεξάτη και φορτσάτη. Έλενα. Ορίστε. Έχω πάει στην πλάκα μου. Αλήθεια. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Α, είδες. Αλήθεια λες. Η Έλενα η Ξίτσα. Έχω πάει στην πλάκα μου εγώ τώρα. Λέει, πού είσαι εσύ, μολέ. Αυτή που βλέπω στα παλικάρια εκεί τα, που λένε το. Έτσι, ναι, ναι. Φραπεδούπολη. Φραπεδόσφαιρο. Φραπεδόσφαιρο, ναι, ναι, ναι. Εκεί που βλέπω το ρεπορτάζ που κάνει στη δημοτική τηλεόραση. Μπράβο! Παντού! Πράγμα είσαι, ρε, παιδάκι. Έχω πάθει την πλάκα μου να πούμε. Κι εγώ μαζί. Έτσι. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Όχι, μπράβο σου. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη. Παρακαλώ. Εξέδρα έχουμε κάνει και στο πινκ πονγκ εδώ. Όχι μόνο στο σκάκι. Αυτό είσαι. Και πετάγαμε και μπαλάκια στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ τρελαίνομαι για πινκ πονγκ. Τρελαίνετε για το πινκ πονγκ. Έχω να πω στο Φευγάτο όποτε θέλει να τον παίξω ένα πινκ πονγκ. Όχι. Στα 21 θα τον πάρω. Γιατί είναι και ΑΕΚ, θύρα 21. Ναι. ΑΕΚ ενωσή, θύρα 21 και τέτοια. Μάλιστα. Στο σκάκι ισχύει αυτή την ιστορία, την ξέρει. Μα και στο πινκ πονγκ κάναμε ξέδρα. Πετάγαμε και μπαλάκια στον αγωνιστικό χώρο. Μέχρι και ένα μπαλάκι του τένις έπεσε μέσα. Αντί για επιτραπέζια το κάναμε σκέτο αντισφαίριση. Έτσι. Τσάω, τσάω. Εντάξει, παδικές ιστορίες, αν μη τι άλλο. Πραγματικά τρελαίνομαι για πινκ πονγκ. Αλήθεια. Ναι, δηλαδή βγάλουμε ραντεβού να πάμε να παίξουμε για πινκ πονγκ. Αλήθεια, παιδί μου, με τα μπαλάκια εκεί. Έχω να παίξω πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Θα σε βγάλω ραντεβού τότε να πάμε να παίξουμε πινκ πονγκ. Έχει, αναρωτιέμαι, πού μπορούμε. Έχει καλέ εδώ πινκ πονγκ. Έχει ένα μαγαζί με ένα σφαιριστήριο. Μέσα σε μαγαζί. Πού θες πινκ πονγκ, καλέ, έξω, στον δρόμο, δεν γίνεται. Έχει ένα μαγαζί παλαιού τύπου σφαιριστήριο. Ναι. Στην Αγίου Δημητρίου. Ναι. Με μπιλιάρδα με τέτοια. Ωραία. Ναι, με φιλπεράκια. Ναι. Και έχει ένα κοντά στο συντριβάνι. Και εκεί πας και παίζεις πινκ πονγκ. Δηλαδή είναι πας για καφέ και παίζεις πινκ πονγκ. Όχι, πας για να παίξεις επί τούτου, ρε παιδί μου. Έχει μπιλιάρδα, έχει πινκ πονγκ, σου λέει σφαιριστήριο. Όλη μέρα λειτουργεί αυτό. Όλη μέρα, πατ κιού το μπαλάκι. Μπορώ να πάω και 9-10 το βράδυ. Και 9-10 το πρωί μπορείς να πας. Να φύγουμε από εδώ να πούμε. Ξέρεις να παίζεις πινκ πονγκ. Ναι, σου λέω. Και δεν έχεις κάνει και φαντάρος. Γιατί, αν θες πάλι φαντάρος, γιατί. Πολλοί έχουν μάθει πινκ πονγκ στο στρατό. Θα μας δώσουν εκεί ρακέτες και. Ναι, όλα καλέ και τα μπαλάκια μαζί. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Καλημέρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα επίσης. Και καλό μοίρα. Και καλό μοίρα, βεβαίως. Δεν μιλάω πολύ. Ναι. Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη. Από. Γεια σου. Τούμπα, κίτρινο-μαύρη κάτω τούμπα. Έτσι, κίτρινο-μαύρα, ασπρό-μαύρα. Είσαι που έχουν όλα τα χρώματα, αλλά εγώ σου λέω. Εντάξει, έτσι πάει. Δεν ακούω, παιδιά, την εκπομπή, απλά πήρα να υπενθυμίσω κάτι. Βεβαίως. Μπαμπίνο μου, σαν σήμερα πήγαμε πριν 7 χρόνια. Ναι. Και κάναμε τη μεγαλύτερη νίκη, πρόκριση ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη. Μία Οκτώβρη. Δεκέμβρη. Δεκέμβρη, ατλετικό. Ναι, ρε φίλε. Δεν το πρόλαβα να φτάσω σε κοιτούσαν. Σήμερα πιάσαμε τα μπασκετικά σχολεία. Α, σήμερα είναι. Σήμερα, ρε φίλε. Έτσι, το μοναδικό διπλό ελληνικής ομάδος μέσα στην Ισπανία. Να τα λέμε και αυτά. Η μεγαλύτερη νίκη πρόκριση. Γιατί μην βγουν τώρα μερικοί και με πούνε αν πήγαμε στην Arsenal, δεν θα σου έφερα τυχή. Νίκη. Γι' αυτό το λέω. Μάλιστα, όχι πρόκριση μόνο, νίκη πρόκριση. Ναι, γι' αυτό το διευκρινίζω. Απλά μπορεί κάποιος να βγει να σου πει ότι δεν ήταν νοκάουτ το match. Ήταν όμιλη. Και τον την κέρδισα και εδώ μέσα. Έτσι, σωστό και αυτό. Του Φορλάνη, Ατλέτικο και χιλιάδιο. Ήταν η καλύτερη εκδρομή που πήγαμε ποτέ, Μπαμπίνο. Έτσι. 5 μέρες Μαδρίτη. Βασικά η Μαδρίτη μετά έφερε το Μάντσεστερ. Πιστεύω ότι όσοι ήταν στη Μαδρίτη πήγαν και στο Μάντσεστερ μετά. Η μία εκδρομή έφερε την άλλη. Ήταν τα καλά χρόνια, τα ωραία τα χρόνια, τα Λάτιν χρόνια. Ήταν το τελευταίο βασικά. Ήταν το τέλος εκεί. Υπάρχει γιατί μετά έφυγε ο Κούπερ μετά. Ήρθε ο. Υπάρχει μια κορυφαία ιστορία ενός φίλου μου που έχει πάει σε αυτή την εκδρομή. Έχει πάει η Μαδρίτη, έχουν νοικιάσει κανονικά. Είχαν πάρει νομίζω Airbnb και τέτοια.
Πάει, κάνει μπάνιο μες στο σπίτι, σκάνε μπάτσι, ανοίγουν την πόρτα, μπουκάρουμε στο σπίτι, το μαζεύουνε. Κανονικά τώρα σου λέω, έχει γίνει όλο αυτό με κινηματογραφική. Γιατί το μαζεύουν? Το μαζεύουνε, τον πάνε τμήμα, δεν ξέρουν για ποιο λόγο τον έχουν κάνει, τον ρωτάνε, έκανε τίποτα και τέτοια. Εν τέλει, τι είχε γίνει? Ο τύπος αυτός είχε το ονοματεπώνυμό του και το όνομα πατρός ήταν το ίδιο μαζί με έναν διεθνή καταζητούμενο Έλληνα. Και είχαν βαρέσει κόκκινα τα μηχανάκια της Ιντερπόλ και τον είδαν. Ξέρω εγώ, Γιώργος Παπαδόπουλος του Γιάννη. Ήταν ακριβώς οι δύο και αυτοί είδαν μόνο το όνομα και δεν και το μαζέψανε. Και τον είχαν τρεις μέρες κρατητήριο. Έχασε και το μάτς. Έχασε και το μάτς, κανονικά. Αλλά προκρίθηκε. Προκρίθηκε όμως η ομάδα. Οπότε, αν νομίζω πέσει, μπορεί και να βγήκε για να πήγε στο μάτς. Αλλά κανονικά τον είχαν μέσα για φάση τελείως. Εσύ είσαι. Νηστείες, φόνοι, ιστορίες τέτοια. Καλά, με το παλικάρι. Αλλά, γι' αυτό δεν ξαναβγεί κάτι στην Ευρωπαϊκή. Έτσι, σου λέει που να βγαίνω εγώ. Ναι, κανονικά. Να είσαι καλά, φιλιά, φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γιατί δεν έχω κάνει κρατητήριο. Έτσι, κανονικά, αληθινή ιστορία. Ο άλλος σου λέει, ρε παιδί μου, εσύ αυτός. Ναι, ρε παιδιά, εγώ είμαι από. Όχι, έλα μέσα, εδώ έχεις κάνει το ζήτημα. Καλά, είχε το Airbnb. Καλά, στο εξωτερικό Airbnb, ρε, εσύ είχε 30 χρόνια πριν το δουλεύω. Γιατί είμαστε τόσο πίσω. Και εγώ έχω πάει Airbnb. Στη Βαρκελόνη έχω μείνει Airbnb. Ναι, πριν από 5-6 χρόνια, όχι πολύ. Τώρα ήρθε στην Ελλάδα, ναι. Αλλά έχει και καταζητούμενο. Κανονικά, τον άλλο το μάτζεψα, α πούμε, πήγαινε. Ήταν έκανε δύο μέρες κρατητήριο. Μπορεί και να. Δεν θυμάμαι αν πήγε στο μάτσα, το ρωτήσω. Για πες. Σήμερα έχει γενέθλια η ψυχιά μου. Α, πως αν σήμερα λοιπόν έχει γενέθλια η ψυχιά σου, χρόνια της πολλά και να τη χαίρεσαι, θες να της κάνουμε κάποιο δώρο, κάποιο τραγουδάκι, να δω τα ζουζούνια, να πούμε κάτι. Μπατμανίδης. Τι πήρες δώρο? Δεν τις πήρα ακόμα. Ήμουν τόσο σίγουρη. Να τα. Γιατί καλέ? Γιατί δεν τις πήρες δώρο? Δεν τις πήρες δώρο. Θα τις πάρω τα Χριστούγεννα. Άλλα τα Χριστούγεννα. Α, καλά, εντάξει, θα και μπαίνανε κι αυτός. Εντάξει, μωρέ, τώρα τι. Δεν προλάβαινα. Επίσης, στα νιάτα μου ήμουν δεινός πικπονίστας. Νάτος, άλλος πήρε εδώ μεγάλο. Έχω παίξει πικ. Τώρα θα βγουν όλοι και θα μαζί λένε έχω κάνει πικπον και ξέρω. Έπαιζα τώρα. Σε ομάδα. Σε ποια ομάδα? Στην Παζή. Σε ποια, στην? Κοίτα, υπήρχαν όμιλοι γιατί και ο αδερφός μου πήγε. Η ομάδα ιδέη, μισθάω στον. Ο αδερφός μου πήγε, σε ποια ομάδα? Προς τα εκεί στη Χαριλάου κάπου. Τι ομάδα έχει στη Χαριλάου? Δεν θυμάμαι. Α, κάτσε, το πέρα ήταν μήπως. Μπράβο. Ναι, αυτό ήταν. Αλφα σίγμα πέρα. Ναι. Μάλιστα. Ναι, καλή ομαδούλα είχαμε. Καλή ομαδούλα, μάλιστα. Αλλά τους είχαμε. Τους είχαμε, ιδέοι. Έχω βγει τέταρτος, πέμπτος σε βορειοελλαδικούς. Κατέβασε τους διακόπτες. Ήμουνα δεινός. Ναι, έτσι. Τώρα τα ξέχασες. Τώρα τα ξέχασες, δηλαδή. Να κάνουμε ένα τουρνουά άμα είναι. Να κάνουμε ένα τουρνουά λόγω επειδή. Έτσι, λόγω επειδή. Μου άρεσε πολύ. Λόγω επειδή. Έχω και ρακέτα, butterfly. Όχι, μεγάλε τώρα, τι μας είπες. Και εγώ μπορεί να βρω αν ψάξω. Να ψάξουμε. Να ψάξουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα τουρνουά. Για σκεφτείτε αυτή την ιδέα. Τελείωσε, όχι, το έχουμε ξεκινάει. Εδώ Χαριλάου έχουμε ένα νομίζω που έχει με πινκ πονγκ. Έχει ρε, γενικά εντάξει, βρίσκεις. Είναι και σπόνσορα σε εκπομπή του Λίμπερο. Α, ναι. Πινκ πονγκ το μπαλάκι που λέει. Όχι, κατάλαβα. Έχει μπιλιάρδα και τέτοια. Αυτό λέμε, ρε, έτσι λέει η διαφήμιση. Τα τζουρίζ, λες, τα τζουρίζ. Εντάξει, άμα χορηγεί εδώ θα τους αναφέρουμε, εννοείται. Να σε καλά, Κρίς. Να σε καλά, Κρίς. Θα κάνουμε τέλειο ζώνη, θα το βάλουμε εδώ να μας ακούει ο άνθρωπος, να μας χορηγήσει ένα πρωτάθλημα. Για τραπεζάκι θέλουμε και από τυράκι νερό και μια πορτοκαλάδα. Αυτό κι άσαντι. Αυτό αυτό που μου είπες στην Αγίου Δημητρίου αλλιώς. Α, εκεί είναι ωραία. Και έχει φλίπ, σου λέω φλιπεράκια. Εγώ πιο πολύ. Μ' αρέσει το πικ πονγκ, αλλά πιο πολύ βελάκια γουστάρω. Βελάκια στο χωριό μου έχει τα καφέ. Είχα και στο χωριό σου βελάκια. Ντάρτζ. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου επειδή. Λίμπερο 107,4 ακούτε και θα επιστρέψουμε έτοιμοι και πιο δυνατοί να θέσουμε. Δρυμύτεροι. Και δρυμύτεροι και Δημήτρη, γιατί είμαστε του Αγίου Δημητρίου. Βοήθειά μας, δεν έχουμε Άγιο Βασίλειο εδώ. Θα επιστρέψουμε να δώσουμε και τις προφητείες μας, Έλενα. Όλα θα τα δώσω, δεν ετοιμάζω τώρα. Θα τα δώσει όλα. Έτσι είναι ο παίχτης. Παρόλο την απουσία του, 1,5 μήνα μπαίνει. Θα φορτσάρω. Φορτσάρει, μπαίνει μέσα. Δυνάμεις. Και τα δίνει όλα. Φτιανούνε οι ζεστές, γίνομαι εξερευνητής και γυρνώ στις παραλίες
σαμοβόρος πειρατής. Γκομμένες γυμνές στην άμμο και κορμάρες όλες χαμό. Θολώνουν τα μυαλά μου, το ομολογώ. Μα βάζω τα γυαλιά μου και μονολογώ. Θολώνουν τα μυαλά μου, το ομολογώ. Μα βάζω τα γυαλιά μου και μονολογώ. Βλέπε αφόβα ψυχή μου, πω 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 ένα κομμάτι. Το AIDS δεν κολλάει με το μάτι. Κολλάει λένε μόνο, μόνο στο πεβάτι. Βλέπε αφόβα ψυχή μου, πω 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 ένα κομμάτι. Το AIDS δεν κολλάει με το μάτι. Κολλάει λένε μόνο, μόνο στο πεβάτι. Η καλύτερη πρόληψη είναι η αποχή. Με το μάτι δεν κολλάς τίποτα, δεν κινδυνεύεις. Αυτό πράττουμε και έχουμε το κεφαλάκι μας. Αν καταλαβαίνετε τι εννοούμε, ήσυχα. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, ναι, ούτε αυτό το γνώριζα. Ότι με το μάτι. Όχι, όχι το τραγουδάκι. Α, ναι, 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 παιδιά από την Πάτρα, ένα καταπληκτικό, το μεταδίδουμε και καλοκαίρια και χειμώνες. Και μου θύμισε και καλοκαίρι. Καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι είναι πάντα. Είναι σαν τις καιρικές συνδίκες που έχουμε έξω και γενικά στις ψυχές μας μέσα. Δεν πάει να έχει μείον 10. Έχουν γραφτεί καταπληκτικά τραγούδια ελληνικά. Για το... Λίγο το παρερμηνεύσαμε στην Ελλάδα το AIDS. Λίγο το διακομωδήσαμε. Τρόπον την να γίνει μωρέ, εντάξει. Ευχάριστο δεν γίνεται, αλλά λίγο έτσι ρε παιδί μου, να δώσουμε έναν ηλαρό χαρακτήρα. Έχει και άλλες κομματάρες. Θα μεταδώσουμε ακόμη ένα μετά τις 7.30. Τι είσαι ετοιμάσει. Θα ακούσεις, θα ακούσεις, εκπληξής. Τα μυαλά μου το ομολογώ. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται και εκεί. Βλέπε άφοβα ψυχή μου, άκου άφοβα ψυχή μου ότι με τα συστήματα ασφαλείας VSQ. Πού? VSQ, Έλενα μου, έτσι. Διότι προστασία ναι μεν και με από διάφορες έτσι αρρώστιες, αλλά προστασία πρέπει να βάλουμε και στο σπίτι μας. Συστήματα ασφαλείας VSQ. Συστήματα παρακολούθησης κορυφαίας τεχνολογίας. Σύστημα παρακολούθησης με 4 ασήμαντες κάμερες high definition και καταγραφικό από 599 ευρώ, τώρα μόνο 299. Όταν είστε μακριά από τον χώρο σας, μπορείτε να παρακολουθήσετε τι γίνεται από το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή σας και με άμεση αποστολή ειδοποίηση στο κινητό αν συμβεί κάτι στον χώρο σας. Στην αγνώστου στρατιώτη 113 στην Πολύχνη και στο τηλέφωνο 2314-035-752. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Κύριε Μπάμπη. Κύριε Λευτέρη. Είμαι κεντρικός ταρτίστας. Ταρτίστας, μάλιστα και εσύ. Παίζω 501-201 και το κλείνω το 501 με τριπλό 20. Πω, πω, χασομέρι. Με μπέρδεψε. Αυτά τα βελάκια, ρε παιδί μου. Α, ναι. Ναι, ναι. Αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε, κάνουμε και ένα πρωταθληματάκι από αυτό. Μεγάλος χασομέρι. Δεν μου αρέσει πολύ τώρα. Το βελάκι, δεν σ' αρέσει. Εντάξει. Γιατί έχει παίξει ποτέ βελάκι. Ναι, στο χωριό μου. Ναι. Σε πληροφορώ. Έχανα γι' αυτό. Εντάξει, είναι θέμα εξάσκηση. Πληροφορώ, Έλενα, μοιράζει μαγικές στιγμές τα βελάκια, αλλά πρέπει να κλείνεις την παρτίδα με σωστό τριπλό ή διπλό. Ναι, ναι, πρέπει να είσαι πάρα πολύ χασομέρης. Εκεί τι έχω να κάνω στο χωριό, πάτ τα βελάκια. Αλλά βέβαια στο εξωτερικό κανονικά έχουν πρωτάθλημα darts, πρωτάθλημα βελακίων. Πρωταθληματάρα. Πρωταθληματάρα. Κάθομαι και τα βλέπω βιντεάκια στο YouTube. Θέλω να πάω, έχουν πάει κάτι φίλοι μου εκεί. 5.000 κόσμου. Σκέψει τώρα εσύ στο καφενείο του χωριού και να βλέπει τώρα όλα τα βελάκια. Ναι, παιδί μου, πάνε εκεί, πίνουν μπύρε στον Ατάλο και είναι το μόνο άθλημα όπου κι εμεί οι χονδροί μπορούμε να το παίξουμε. Κανονικότατα. Να πάμε. Να πάμε. Γιατί τι κάνεις, πίνεις μπυρίτσα και στο χέρι. Ναι. Καλό σημάδι. Δεν έχει να κάνει ούτε πάνω κάτω τα χέρια, ούτε διατάσεις, ούτε αυτό, ούτε το ένα. Απλά πράγματα. Έτσι, απλά αγνά πράγματα. Ναι, έτσι. Να σε καλά, Λευτέρη μου. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά, yeah. Τσάω, τσάω. Κέρια η παρέμβαση του φίλου μας του Λευτέρη για ακόμη μία φορά. Σαββατοκυριακάκι έρχεται, κυρίες και κύριοι. Και φυσικά έχουμε και αγωνιστική δραστηριότητα στο πρωτάθλημα της Super League και της Football League και της Γάμα Εθνικής και χαμός γίνεται και μπάσκετ και τα πάντα. Και ήρθε η στιγμή, βέβαια, η αγαπημένη στιγμή του Λόγο Επειδή, να μοιράσει αφιδώς τις προφητείες του. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια, δεν λες, βέβαια. Λεφτά, εδώ με τη συνδρομή της Έλενάς μας, η οποία θα ανοίξει τη μαγική της σφαίρα, θα την ανοίξει εκεί, θα μας... Θα τη χαϊδέψει. Πάρτε και θα φωτίσει. Μολύβι. Πάρτε μολύβι. Εγώ τα σημειώνω εδώ. Πάλι τίποτε δεν θα πιάσουμε. Εντάξει, το κόσμο είναι κάθε αγωνιστική. Το 0 στα 8. Λοιπόν, Έλενα μου. Μήπως επειδή έχω καιρό να έρθω. Λες τώρα να άλλαξε, να είναι σαν την πρώτη φορά. Ξέρω εγώ. Είμαστε τόσο απελπισμένοι που θα το πιστέψουμε. Και αυτό. Εννοείται. Λοιπόν, αύριο Σάββατο 2 του μηνού,
στις 3 η ώρα ο Αστρέας Τρίπολης, Έλενά μου, υποδέχεται την Κέρκυρα. Πώς το βλέπεις τώρα αυτό, ας πούμε, έτσι. Τι σου κάνει, τι κλίγικ σου κάνει. Λοιπόν, μπροστά είναι πάντα αυτός που είναι ο γηπεδούχος. Παίζουμε δηλαδή στην Τρίπολη και υποδεχόμαστε την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα έχει μια καλή εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό. Αλλά ιτήθηκε, παρόλα αυτά έδειξε πολύ καλά δείγματα. Ο Αστέρας στην προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε με 2-0 του Λεβαδιακού. Είναι σε καλό φεγγάρι και 1-2. 1-2, λες, ω, βόμβα. Μπαμ θα σκάσει. Μπαμ θα σκάσει, λέει, θα κερδίσει η Κέρκυρα 1-2. 0-1, και εγώ βλέπω Κέρκυρα να κερδάει. Μ' άρεσε όπως την είδα απέναντι στον Ολυμπιακό. Στις 5 και 4 Ξάνθη ΠΑΟΚ. Με πολύ δυσμένεια να έχει περιέλθει το σωματείο του δικεφάλου. Πολύ γκρίνια, πολύ από αυτό. Χωρίς εκτός έδρας νίκη. 0-1. 0-1 να τελειώνουμε εδώ. Γιατί άμα δεν έρθει το 0-1. Λες ίσως το ότι ο Λουτσέσκου θα επιστρέψει σε γνώριμα εδάφη, διότι διετέλεσε προπονητής Ξάνθης για πολλά χρόνια, να δώσει το έναυσμα και να δώσει το σάλπισμα της επιτυχίας στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Εάντε, ας τον βάλουμε να κερδίσει σε ένα μάτσο εκτός. Καλά, γενικά δεν μπορούμε να δίνουμε να χάνουν οι ομάδες μας εδώ. Δεν γίνεται, απαγορεύεται. Ξέρεις όμως ότι είμαι αντικειμενική. Αντικειμενική, βεβαίως. Το είπες μέσα με την ανάλυση. Το έχεις ξεκάθαρα εδώ. Η Ξάνθη τι έκανε την προηγούμενη αγωνιστική. Έπαιξε με τον Πας Γιάννα και φέρε ισόπαλο αποτέλεσμα 1-1. Λοιπόν, 0-1 λες εσύ, θα το δώσω εγώ 1-2. Λέω το παιχνίδι, θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε, πρέπει να το δώσουμε να κερδίσει. Στις 7.30 Ολυμπιακός Πειραιός Απόλλων Σμύρνης. 2-0. 2-0. 4-0 θα το δώσω εγώ. Θα κάνει αέρα, θα περάσει ο Ολυμπιακός. Είμαστε άπλες, είμαστε άπλες. Ο Απόλλων δεν είναι σε καλή κατάσταση. 1-1 έφερε με τη Λαμία την προηγούμενη αγωνιστική. Την Κυριακή το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανιόνιο. Μεσημέρι, γιατί το βάζουν μεσημέρι? Πότε καλέ να το βάλουν τώρα και πω, ναι, 3 η ώρα, εντάξει. Τι έχει? Με ποιον παίζει? Γιατί, κάτσε, καταρχήν γιατί δεν σ' αρέσει το μεσημέρι? Τι ώρα, τρεις. Τώρα όλοι τρώνε την Κυριακή. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να φάνε κολάκια, δεν ξέρεις πώς πάει. 3 ώρα το μεσημέρι, δεν σ' αρέσει. Ναι, με ποιον παίζει? Παναθηναϊκός Πανιόνιος. Κοίταξε, οι Πάνθυρες. Οι Πάνθυρες, ναι. Μ' αρέσει να τις λέω έτσι. Έτσι, και εμένα μ' αρέσει που τους λέει έτσι. Θα είναι καλή. Θα είναι καλή, δηλαδή, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Προβλέπω μια ισοπαλία. Ισοπαλία προβλέπει. Πόσο? 1-1. 1-1 ισοπαλία, μάλιστα. 1-0 θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Το δίνω εγώ. Λυπάμαι που σε στεναχωρεί. Και εγώ στην Αθήνα Πανιόνιος είμαι. Γουστάρω πάρα πολύ, αλλά τίποτα. Μόνο τον πάω κερδίσει ο Πανιόνιος. Από όλους άλλους τα τρώει. Στις 5 και 4 η Λάρισα υποδέχεται τον Πας Γιάννενα. Η Λάρισα προέρχεται από μια ήττα 3-1 από τον Πανετολικό. Ο Πας όμως έφερε 1-1 με την Ξάνθη. Ο Πας ο αγαπημένος εσύ και των Ιωαννίνων. Ναι, αλλά και με τον Άρη δεν έπαιξε τώρα. Έπαιξε τώρα την Τετάρτη. 1-1 ήρθε, αλλά προκρίθηκε. Προκρίθηκε στην επόμενη. Ναι. Σαν να κέρδισε ουσιαστικά. Αυτό. Ναι. Λάρισα Πας, μάλιστα. Κοίταξε, 1-2. 1-2, το δίνει να κερδίσει. Θα το βάλω εγώ 1-1 χικάκι. Στις 5 και 4 επίσης την Κυριακή Λαμία Πανετολικός. Τώρα 0-0. Μ' αρέσει η βεβαιότητα. Τι με Λαμία Πανετολικός, άσε τώρα. Έχουμε γυρίσει και από το φαΐ και τέτοια. Βαριά τα στομάχια, βαριά τα πόδια. Θα περάσει ώρα και δεν. Να, μάλιστα. 0-0. Θα πάω κι εγώ μαζί σου. 0-0. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Ωραία. Συμφωνώ. Στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται την ΑΕΚ το βράδυ της Κυριακής. Δυνατή ΑΕΚ. Δυνατή ΑΕΚ, ναι. Δίνω 1-3. 1-3, να κατατροπώσει 1-3. Θα το δώσω εγώ 0-1. Θα κερδίσει η ΑΕΚ, θα περάσει μέσα από τον Γκομπότη. Και το πρόγραμμα κλείνει την Δευτέρα με τον Ουραγό Πλατανιάνα υποδέχεται τον Ατρόμητο Αθηνών. Να τρώμε το Αθηνών που είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι σε καλή. Είναι σε καλή. Δεν χάνει από κανένα. Μόνο από τον ΠΑΟΚ έχασε. Τώρα θα κερδίσει πάλι. Θα κερδίσει, λες πάλι. 0-1. 0-1 ο Πλατανιάς με τον Ατρόμητο. 0-1. Γιατί κάθε Δευτέρα έχουμε ένα μάτς? Για να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε και εμείς χασομέριδες. Δεν βάζουν μόνο ένα. Ένα βάζουν. Γιατί τα περισσότερα γίνονται Κυριακή. Σου βάζει και τη Δευτέρα σου λέει κάτι να δει. Και δεν είναι έτσι. Μελαγχολική καταθλιπτική. Κάτι να έχει δηλαδή τώρα Δευτέρα απόγευμα τι να κάνει. Δεν έχει τίποτα απολύτως. Ένα Πλατανιάς Ατρόμητος. Εγώ θα πήγαινε ένα σινέμα. Ας βάλουν ένα σινέμα να δίνουμε προγνωστικά εδώ. Ναι, ο δολοφόνος θα είναι ο γιατρός νομίζω. Και να το προβλέπουμε. Αυτές οι προβλέψεις μας κυρίες και κύριοι για το πρωτάθλημα της Super League.
οι προφητείες μας. Φυσικά ξέρετε εσείς, πάντα παίζετε τα αντίθετα από όσα έχουμε να δώσουμε. Έχουμε φυσικά όμως και football league. Ο Άρης την Κυριακή υποδέχεται τον Κισαμικό στις 3 η ώρα. Το υπόλοιπο πρόγραμμα, η Βέρεια παίζει με την Σπάρτη Σάββατο τηλεοπτικό στις 3. Απόλλων Λάρισας Αιγινιακός την Κυριακή, όλα αυτά. Καραϊσκάκης Αναγέννηση Καρδίτσας, Παναχαϊκή Δοξαδράμας, Καλυθέα Πανηγιάλιος, Τρίκαλα Απόλλων Πόντο, Απόλλων Πόντου και Εργοτέλης Όφη. Πασεραϊκάρα δεν παίζουμε ρε, εσύ τι έχουμε, κανένα ρεπό? Παίζει μάλλον, έχουμε ρεπό. Δεν μας βάλανε, μας το κρύβουνε. Και Γάμα Εθνική, δίνουμε έτσι επιγραμματικά το προγραμματάκι για να ξέρει ο κόσμος. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν ενημερωθεί, γιατί πρέπει να κανονίζεις και τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο, Έλενά μου. Σε ποιο γήπεδο θα πας? Ναι, γιατί ακόμη δεν έχω κανονίσει τίποτα. Δεν έχεις κανονίσει τίποτα, είδες? Τόσες ωραίες λες. Να, Κυριακή μεσημέρι 3 η ώρα, Χαριλάου, κοντά στην Τούμπα είναι. Κρύο έχει, δεν μπορώ ακόμη έξω. Δεν θα έχει κρύο. Έχουμε καλό καιρό. Αν βρέχει. Άμα βρέχει, αυτό είναι άλλο. Θα πάρεις μια ομπρέλα, θα πάρεις μια σεζλόγκ, δεν ξέρω και εγώ τι. Και θα απολαύσεις τα παιχνίδια. Λοιπόν, Ηρακλής, κυρίες και κύριοι, αγωνίζεται την Κυριακή. Δεν αναβλήθηκε το μάτς της προηγούμενης, το ντέρμπι, ναι, αυτής αγωνιστικής, λόγω επειδή του μάτς του κυπέλου που είχε ο ΠΑΟΚ Τετάρτη στο Καφτατζόγλιο. Να δούμε με ποιον παίζει ο Ηρακλής τώρα, εδώ να ανοίξουμε λίγο το προγραμματάκι μας. Μας έπιασε λίγο αδιάβαστους. Ο Ηρακλής τι κάνει? Ο Ηρακλής είναι στη Γάμα Εθνική, αλλά πάει πάρα πολύ καλά, είναι σχεδόν πρώτος. Είναι σχεδόν πρώτος, διότι ναι, και να... δεν το περίμενε κανείς να πάει τόσο καλά στην αρχή, αλλά πλέον. Μακάρι. Ναι, θα ανέβει. Έρχεται και ο Τάι, Ηρακλάκι είναι. Έρχεται και ο Τάι, και αν καταφέρει και ενισχυθεί και τον Δεκέμβρη-Γενάρη, νομίζω θα είναι πολύ κοντά στο να διεκδικήσει τουλάχιστον την πρώτη θέση σε αυτό τον όμιλο. Μετά πηγαίνουμε και σε μπαράζ. Ηρακλής, κυρίες και κύριοι, αυτό το Σαββατοκύριακο παίζει με. Καλέ, δεν τον έχει. Με ΑΠΕ Λαγκαδά. Στο Λαγκαδά πηγαίνουμε λοιπόν την Κυριακή, στα Λουτρά. Να, Δεν έχω πάει. Επειδή είναι Λαγκαδάς, ξέρεις, το έχουμε λίγο bus class. Όχι, εγώ ακούσει καλά λόγια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν μια θολότητα. Έχουν κάτι τέτοιο. Δεν είναι απλά έτσι, λίγο πιο μεγάλη ηλικία. Εντάξει, ρε παιδί μου, τα Λουτρά είναι. Δεν θα πήγαινα αν το πρώτο. Συστέλετε τα έτσι σα αλλιώ. Είναι πάρα πολύ ωραία τα Λουτρά. Και πάρα πολύ φτηνά και πάρα πολύ δίπλα μα. Ναι. Δηλαδή να πάει να κάνει αυτό, να πάρει το Λουτρό σου, το Ιαματικό, να ζωγονηθεί. Είναι μια χαρά. Με το αστικό πήγαινε με ένα ευρώ. Απλά τι το, επειδή έχει μέσα ηλικία. Αν θα πάρω το αμάξι μου. Λοιπόν, θα πάμε στα Λουτρά του Λαγκαδά και θα βρούμε να παίξουμε και πικ-πονγκ. Ωραίο, μ' αρέσει. Και μετά θα φάμε σουτζουκάκι ο Λαγκαδάς. Ωραίο. Ο Λαγκαδάς φημίζεται για τα σουτζουκάκια του. Άντε. Ωραία εκδρομούλα. Και είναι δίπλα μας τώρα, τι. Ωραία, το κανονίσουμε. Είδες, να παραγνωρίζουμε κάποια πράγματα, τα έχουμε μέσα στα πόδια μας, αλλά τίποτης. Το υπόλοιπο πρόγραμμα της αγωνιστικής για την Γάμα Εθνική, Άρης Παλαιοχωρίου Πιερικός, ο πρωτοπόρος Άρης Παλαιοχωρίου, αλλά με έναν αγώνα περισσότερο. Ο Ηρακλής έχει κάνει το ρεπόρ του. Αλεξάνδρεια Καμπανιακός, Κλικησιακός Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων, Εδεσαϊκός Νάουσα, Καρδία Αγροτικός Εστέρας, ΑΕΚ Αρίτσας Μακεδονικός, ρεπό έχει ο Αλμοπός Αριδαίας. Και μπασκετάκι έχουμε το Σαββατοκύριακο, χθες Ολυμπιακός για την Euroliga πέρασε νικηφόρα μέσα από την Βαλένθια 64-72, χωρίς να συμμετέχει ο Σπανούλης, είχε δοκιμάσει πριν το ξεκίνημα αλλά φάνηκε ανέτοιμος και δεν το ρισκάρανε. Παρ' όλα αυτά, πέρασαν και φορά από την αγαπημένη μας Βαλένθια. Με το σήμα της νυχτερίδες είναι η Βαλένθια, γι' αυτό και την αγαπάμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς την να, καλώς την να. Πού είσαι, κούλα μου? Σήμερα έχουμε επιστροφές σε όλα τα επίπεδα. Τι? Έχουμε επιστροφές, λέω, σε όλα τα επίπεδα. Ήρθε η Έλενα μας μετά από πόσο καιρό και εσύ τηλεφωνείς μετά από πόσο καιρό. Τώρα σε ακούει και ένας φίλος μου, να το στείλω χαιρετίσματα. Βεβαίως, και εμείς μαζί. Λοιπόν, κάπου μέσα στην πόλη. Α. Λοιπόν, αλλά επειδή... Όνομα δεν πούμε, ποιος να πει, να ακούσει το ονοματάκι του να χαρεί. Ποιος φίλος είναι αυτός? Α, δεν λέω ονόματα. Ονόματα δεν λέμε. Υπολείψεις δεν θίγουμε. Μάλιστα. Λοιπόν... Παρακαλώ. Κάπου στο κέντρο ακούει. Εντάξει. Λοιπόν, ακούς? Ακούω. Και του λέω, ποια είναι, που λέει Έλενα, γιατί την Έλενα, ναι, με την Αναστασία τους μπερδεύω λίγο. Έχουν και οι δύο, μοιάζουν οι φωνές τους λίγο. Αισθησιακές φωνές. Έλενα, τι κάνεις? Είμαι καλά, εσύ? Μπράβο, μπράβο.
που λέει και ο Χάρης Ρώμας. Ωραία, έτσι λέει, μάλιστα. Μάλιστα. Να σου πω καμιά έρευνα θα πει. Θα έχουμε μετά τις 7.30 εδώ μόνο έρευνες. Όλοι αυτό περιμένουμε. Όλοι αυτό περιμένουμε. Είπαμε έτσι ξεπετάξαμε. Του φίλου μου αυτού νου του αρέσει πολύ η έρευνα. Ναι, ξεπετάξαμε τα αθλητικά λίγο να, για να δικαιολογήσουμε την παρουσία μας εδώ, να δούμε τι έχουμε. Γι' αυτό δώσαμε τις προφητείες μας. Να είχαμε να λέγαμε. Ναι, τα, να είχαμε να λέγαμε εννοείται κάθε μέρα. Και, και να μιλήσετε και για φαΐ, ρε παιδί μου. Παρασκευή τώρα. Δεν πιάσαμε. Δεν... Μα δεν είπαμε σήμερα που η Έλενά μας δεν έχει κανονίσει για το βράδυ. Να... Αχ, θα λείπω ρε, εσύ. Θα πηγαίναμε να κάνουμε ένα ωραίο λουτρό απογευματάκι, να παίρναμε το μπάνιο μας. Ναι. Εκεί στο Λαγκαδά, έχεις πάει στα λουτρά του Λαγκαδά. Έλενα, είναι πολύ ωραίο μέρος εκεί. Δεν έτυχε να πάω. Το παραγνωτό. Να πας, κουκλά μου, να πας. Γιατί έχει, είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραία τοποθεσία. Έτσι, σαν τη θιά στα λουτρά. Υπέροχα. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο το Ντουνιά. Έτσι. Καλό σουκού. Έγινε, έτσι. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Ο φίλος μας ο Θωμάς, ο Σταύρος Πετρακόπουλος του Λόγο Επειδή μας ενημερώνει ότι ο Πανσεραϊκός αγωνίζεται με τον Αχαρναϊκό, πλερώνει λέει η νίκη. Ο Αχαρναϊκός έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα, είδες. Ο Αχαρναϊκός που είναι? Είναι στο Μενίδη στην Αθήνα. Αχαρνές. Ναι, ναι, Αχαρνές. Σωστά, μπράβο. Στην έδρα λέει της εταιρείας που έκανε πράξη το 33-33-33 ο Ηρακλής. Να τα λέμε και αυτά, δεν το κατάλαβα το μήνυμά σου. Τι εννοείς, ο Λαγκαδάς πως έχει κάνει πράξη το 33-33-33? Μπορείς να μας βοηθήσεις να αποκρυπτογραφήσουμε κάτι δικά μας τώρα αυτά που είναι. Μπερδεύτηκα τώρα. 33-33-33. Ναι, τι είναι αυτό? Είναι η... Ο αριθμός για να κλείσει τα λουτρά. Όχι. Είναι η ίση απόσταση που διατηρείς από τα πράγματα στην πόλη. Αλλά εντάξει, κάτι δικά μας ρε παιδί. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και Λόγο Επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται καθημερινώς. Στο μπασκετάκι ο Άρης αύριο Σαββάτο στις 4.30 αγωνίζεται απέναντι στον Προμηθέα εκτός έδρας. Το υπόλοιπο πρόγραμμα Φάρος Ρέθινο αύριο Σάββατο, Πανιώνιος Κίμης στις 6.30 αυτά τα παιχνίδια, ΠΑΟΚ Κολοσσός Ρόδου επίσης 6.30 και την Κυριακή Λαύριο ΑΕΚ στις 5, στις 6 Ολυμπιακός Κόρυβος Αμαλιάδος και στις 7 Παναθηναϊκός Τρίκαλα 2000. Ουφ, ίδρωσα μόνο που σκέφτομαι ότι όλοι αυτοί θα παίξουν. Θα παίξουν, θα πάνε αγωνιστούν. Αλλά κοιτάς, δεν μας σκέφτεται κανείς όταν πάμε και παίζουμε. Έλα, και θα παίξει σήμερα. Σήμερα έχω αγωνιστική υποχρέωση, Έλενα μου, εννοείται. Λόγω επειδή αγνώ. Καλά, εντάξει, ξέφυγες. Ότι αυτό που λέγαμε σε μια από τις προηγούμενες εκπομπές, ναι, ότι στο Λαγκαδά ήταν το εργοστάσιο του Αγνώ, το οποίο ο Αγνώ έχει βάλει διαφήμιση σε όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης τα παλιά τα χρόνια. Τις έβαζε διαφήμιση. Ναι, ναι, στον Άρη, στον Ηρακλή και στον ΠΑΟΚ. Το θυμάμαι πολύ λίγο στο δημοτικό εγώ. Το Αγνώ, αφού το πρόλαβες κιόλας, πάλι ναι, καλά. Ναι. Άσε. Εδώ χθες συζητούσαμε για ένα ποδοσφαιριστή που έκανε ντεμπούτο, αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στα 16 του χρόνια. Πότε? Χθες, προχθές, την Τετάρτη. Μπράβο το πιτσιρίκι. Μπράβο το πιτσιρίκι και τα βλέπαμε εμείς αυτά και μας έπιανε η κατάθλιψη. Λέμε πώς περνάνε τα χρόνια έτσι και δεν κάναμε ούτε. Ποιος είναι? Ένας βρακάς, πώς το λέγανε το παιδί, δεν το θυμάμαι. Περνά τα χρόνια και ούτε ένα ντεμπούτο δεν κάναμε σε καμία ομάδα. Πάρα πολλά εσύ. Πάρα πολλά, φτάνει τόσο να μην κάνουμε πολλά. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Το βάζουμε λίγο πιο νωρίς για να έχουμε χρόνο για έρευνα. Ναι, να την κάνουμε. Σαββατοκυριάκου η έρευνα. Θα βάλεις τώρα και αυτό το τραγούδι που έλεγες. Με την επιστροφή. Θα επιστρέψουμε με ιδιαίτερο τραγουδάκι. Εντάξει. Που θα αφορά την Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Έτσι. Έχει και ένα. Ο Ζουγανέλης, αν δεν ήταν το AIDS, θα ήμουν ο Άλαν Πέιτζ. Ωστόσο, Γιάννη. Έτσι. Λοιπόν, τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Μείνετε συντονισμένοι, το Λόγο Επειδή επιστρέφει. Το μικρόφωνο, να δούμε ποια ερώτηση αντιστοιχεί στον αριθμό 5. Μισό λεπτάκι. Είπα και εγώ να φαίνονται οι ερωτήσεις από την άλλη μεριά. Λοιπόν, πληροφορήσε, Νάταλι μου, ότι κάποιος γνωστός σου είναι φορέας του AIDS. Ποια είναι η αντίδρασή σου σε αυτή την ανακοίνωση και ποια η στάση η δική σου απέναντί του? Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Καταρχάς, το να βοηθάσω τον άλλο προσωπικά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, όταν θα άκουγα ότι θα ήταν ένας φορέας του AIDS, θα τον έλεγα συγχαρητήρια. Μπράβο. Και ότι είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, γιατί όταν βοηθάς τους άλλους, κερδίζεις. Τι ακριβώς θα του έλεγες, πώς το εννοείς αυτό που είπες ότι θα του έλεγες? Τι εννοείται?
Είπες ότι θα του έλεγες συγχαρητήρια και μπράβο. Ναι. Πώς ακριβώς το εννοείς αυτό που λες? Να το δείξω. Μπορεί να σε έδερνε βέβαια αν του έλεγες συγχαρητήρια, μπράβο. Θα θυσιαζόμουν. Θα θυσιαζόμουν. Περίμενε. Έρχεται ένας φίλος σου και σου λέει. Δεν κατάλαβα. Είμαι φορέας του AIDS. Ναι. Εσύ τι θα του έλεγες? Το παιδί. Μην ήρθει για να... Πάρα πολύ καλά. Θα τον εθάρρυνα να το ξανακάνει. Θα τον εθάρρυνα να το ξανακάνει. Αυτή η μυθική δήλωση στα Καλλιστεία της Κύπρου πριν από δύο χρόνια που σημάδεψε το Πάνθεο σήμερα Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Η συγκεκριμένη δεσποινίδα θα έλεγε μπράβο, θα τον εθάρρυνα. Αυτή τελικά τι κατάλαβε ότι είναι μετά? Αυτή μάλλον κατάλαβε ότι... Το ότι το ανακοίνωσε, αυτό σχολίασε, αλλά δεν θα του έλεγε συγχαρητήρια. Με τίποτα, το μπέρδεψε. Ναι, συγχαρητήρια που το έβγαλες προς τα έξω, κάπως έτσι το είχε στο μυαλό του, αλλά έγινε όλο αυτό το τουρλουμπούκι που σημάδεψε, κυρίες και κύριοι, τα τηλεοπτικά και τα ραδιοφωνικά δρόμενα πριν από χρόνια. Άκου τώρα μια κομματάρα, την κράτησα για το τέλος. Άκου στην αρχή, πώς μπαίνει. Δεν έχω έτσι, μωρό μου. Φίλησέ με. Με το καλημέρα κυρίες και κύριοι, Ντένις Παπάς, δεν έχω AIDS. Ακούμε μια στροφή, γιατί το κρατήσαμε το καλύτερο κομμάτι για το τέλος. Χάρια φιλιά με κόλπα τρελά έλα να κάνουμε. Αγκαλιάσέ με και φίλησέ με κι ας πεθανούμε. Δεν έχω AIDS γιατί να λιώνω με παράπονο. Αγκαλιάσέ με και φίλησέ με βρε πλασμά πονό. Φίλησέ με. Δεν έχω AIDS ρώτα και το γιατρό. Βρε πλασμά πονό. Δεν έχω AIDS ρώτα και το γιατρό. Δεν έχω AIDS ρώτα και το γιατρό. Αγκαλιάσέ με και φίλησέ με. Γιατί θα τρελαθώ, είδες, ελεγμένος, καθαρός. Δεν έχω AIDS ρώτα για τον γιατρό. Λόγω επειδή κυρίες και κύριοι, τελευταίο μισάωράκι της εκπομπής μας, 7 και 38 πρώτα λεπτά, σας καλημερίζουμε στον Λίμπερο 107,4. Φίλησέ με μωρό μου. Ρώτα για τον γιατρό. 2-31-02-87-38 τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βρισκόμαστε και ανταλλασσόμαστε, συνδιαλεγόμαστε καθημερινά, όλη την ημέρα εφημερεύουμε 24 ώρες 24 ώρο. Είναι ιδιαίτερη ημέρα η οποία έχει να κάνει κυρίως με την σεξουαλική συνέβρεση που μπορεί να οδηγήσει, αν δεν παίρνουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις, σε πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Παρ' όλα αυτά, τα έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά και είμαστε κανονικά εδώ. Κρατούμε, λέμε, ρε παιδί μου, ερχόμαστε κοντά με ένα πρόσωπο. Εδώ να πάμε, ναι. Πού πιστεύεις, λέει η έρευνά μας, ότι είναι το ιδανικό σημείο, Έλενα μου, το ιδανικό μέρος για να συνευρεθείς με τον σύντροφό σου ή την σύντροφό σου, ο καθένας ό,τι επιλογές κάνει, τέλος πάντων. Για την πιο σημαντική στιγμή. Όχι, την πρώτη νύχτα του γάμου. Ναι, ρε παιδί μου, θες, ξέρεις, καταλαβαίνεις, μετά τα γουτσου-γουτσου. Το σουξουμούξου. Ναι, το σουξουμούξου. Μιλάμε τώρα για την πρώτη. Όχι, γενικά, ρε παιδί μου, ποιο είναι το ιδανικό μέρος, το ιδανικό, το ιδεατό. Πώς φαντάζεσαι εσύ, ρε παιδί μου, με τον αγαπημένο σου κάπου να πας να βρεθείς και να είναι το καλύτερο, ας πούμε. Δηλαδή, τι θα ήθελες, ξέρω εγώ. Άλλος μπορεί να ήθελε. Ένα στάβλο. Άλλος μπορεί να ήθελε τα ανάκτορα του Μπάκιχαμ. Όμορφο, ζεστό μέρος με τζάκι. Ναι. Σαλέ. Επειδή είναι και χειμώνα. Κρασί. Να γίνεις τίτλο. Απ' έξω να χιονίζει. Να τρέχω. Στολισμένο για να σε βάλω και στο κλίμα. Έτσι, να με βάλει στο κλίμα. Δηλαδή Χριστουγεννιάτικο και ένα σαλέ να. Ναι, θα μου άρεσε. Και ένα σπίτι στολισμένο. Στολισμένο, ένα σπίτι στολισμένο. Τώρα και. Μην ξυλιάζει το κρύο. Μα γιατί άμα ξυλιάζει. Το φουλ, στο τέρμα όλα. Σαν το λεωφορείο που μπήκα το πρωί και κόντεψα να με πάρει ο ύπνο να μην κατεβουζιστάσει. Μάλιστα. Η ιδέα λέει του σεξ σε ξενοδοχείο. Ουσιαστικά σαν ξενοδοχείο. Ένα πράγμα σαν λέει. Εντάξει, ξενοδοχείο είναι τέτοιο, είναι πιο παγερό. Μπάσκλας είναι. Κάνει τα ζευγάρια, λέει, να θέλουν να κλείσουν δωμάτια σε ειδικές περιπτώσεις όπως επετείους και γενέθλια. Πιστεύουν ότι μία αλλαγή στο σκηνικό μπορεί να προσφέρει μία διαφυγή από την κανονικότητα και να βελτιώσει και την σεξουαλική του ζωή. Αυτή, λέει, η πεποίθηση υποστηρίζεται πλέον, κυρίες και κύριοι, και από επιστημονική έρευνα, διότι υπάρχουν άνθρωποι που καθίσαν και δουλέψαν γι' αυτό.
Και είπα να δεν κλείνουμε ένα δωματιάκι. Δηλαδή, πού να το... Θα συμφωνήσω. Ναι. Εκεί που είναι τα δωμάτια τα θεματικά. Α, παιδί μου. Εκεί τώρα. Ναι. Να. Έχει πλάκα. Έχει πλάκα. Δηλαδή, όταν λες δωμάτια θεματικά, δεν τι εννοείς. Ότι υπάρχουν δωμάτια. Όχι, καλά, που ξέρω από αυτά. Λες. Όταν λες θεματικά, δηλαδή τι. Είναι το δωμάτιο το κόκκινο, το δωμάτιο. Είναι με χώρες. Με χώρες. Το έχει δωμάτιο της Ρωσίας, το δωμάτιο της... Μάλιστα. Δεν τα ξέρω τα ονόματα. Χωρών. Δεν τα θυμάμαι. Γενικά, μπορώ να τα βρω όμως. Μπορώ να διαλέξω τη χώρα θέλω δηλαδή. Αν την έχει και έχει δωμάτιο να πας. Δωμάτιο Ρωσία τώρα εκεί δεν θα έχει κρύο, δεν θα είναι παγωμένα αρκούδες, θα μας φάνε. Κάθε δωμάτιο, θα σου πω τώρα, τα έχω δει αυτά. Είναι μέσα οργανωμένο, ναι. Οργανωμένα, θα βγει καλά Πούτιν, έλα κάνε με τον Πούτιν τώρα και δείξε μου. Έχει κόνσεπτ και διαλέγεις αυτό που θέλεις εσύ. Μπορώ να ζητήσω, ας πούμε, ένα δωμάτιο το οποίο να είναι, ξέρω εγώ, γήπεδο ποδοσφαίρου. Επειδή είμαστε κι εμείς πολύ έτσι. Μπορείς. Να κάνεις εσύ τον διαιτητή και να με σηκώνεις offside. Την διαιτητή. Έχει όλα τα κόλπα. Δεν ξέρω τώρα τι παροχές σου έχουν. Τώρα γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν τα ξέρεις. Αλήθεια λες. Πού τα ξέρω εγώ αυτά τώρα. Εγώ 6 ώρα, 5 ώρα το πρωί για δωμάτια είμαστε. Έχει δωματικά. Θες μέσα να έχει κούνιες. Θες να έχει καθρέφτες παντού. Δηλαδή να πάω σε ένα αυτό. Άμα πάω σε αυτό θα κοιμηθώ. Θέλω ένα δωμάτιο με κρεβάτι για να κοιμηθώ. Δεν θέλω εγώ άλλα πράγματα. Αυτό μου λείπει από τη ζωή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δευτερολογώ, καλημέρα Βαγγέλη. Παρακαλούμε, παρακαλούμε. Ινδικό, μεσαιωνικό, με στρώμα νερού, τυγρέ, κόκκινο, μαύρο, ναι. Νηφική σουίτα. Ναι. Έχει... Στρώμα νερού το είπα. Ναι. Έχει πάει κάποιος φίλος σου και ξέρει να φανταστώ, ε. Ναι, ρε, έβαλα την κάρτα στο μεσαιωνικό και με το που μπήκαμε μέσα με λέει η άλλη, μπαίνει πρώτα η άλλη και με λέει πάνε άλλαξε την κάρτα γρήγορα. Βρε, τι έπαθες, κάτσε να δούμε τι γίνεται. Και με το που μπαίνω και εγώ λέω έχεις δίκιο. Τι είχε. Τι είχε. Έναν τύπο με πανοπλία, ξέρει. Αλήθεια. Αυτό μεσαιωνικό, ναι, ήταν με την πανοπλία και το κοντάρι να πούμε. Και αυτό τι θα έκανε. Μεταχτή, και κάτι μα πεταχτικά έρθει από εκεί μέσα να πούμε τίποτα. Κοίταξε, άμα έβλεπε όμω Game of Thrones. Μπορεί να γούσταρες, να σε έφτιαχνε. Δεν βλέπω ρε φίλε, όχι κάπου. Πλέον άρχισα να βλέπω τα στρουφάκια μετά την κρίση, 4 χρόνια τα στρουφάκια βλέπω. Τι άλλο, για δώσε κανένα άλλο δωμάτιο, γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Το φούξια ξέρω. Τα φούξια ξέρω. Τι άλλο είπα, κάτσε, κόκκινο μαύρο, κόκκινο μαύρο είναι να το σκεφτείτε κύριε πάτη μου. Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων μας λέει εδώ η Έλενα, είναι δυνατό. Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων δεν το ξέρω. Αλλά επειδή τα έχουμε γυρίσει όλα πλέον, πρέπει κάτι να κάνει να πούμε το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, να αλλάξει λίγο παραστάσεις. Λες να λέμε το ίδιο ξενοδοχείο. Στο στρώμα νερού, ξέρεις, με έπαιναν τηλέφωνο τη ρεσεψιόν. Τι έλεγε. Και Βαγγέλη, πρέπει να σηκωθείτε, πέρασε το τρίωρο που πήρε ο ύπνος. Α, βέβαια, εκεί σε διώχνουνε. Εννοείται, γι' αυτό σου λέω. Βέβαια, ναι. Γι' αυτό δεν είμαι να πηγαίνω εγώ τώρα σε τέτοιο, θα κοιμηθώ εκεί με τόσο έλλειψη που έχω, δεν θα κάνουμε και τίποτα. Στρώμα νερού, άβολο τελείως, μόνο για ύπνο κάνει, άστο να πάει. Θα φτιάξουμε δικές μας θεματικές, ρε παιδί. Μπορεί να βγάλουμε, ας πούμε, θεματική, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ πρωταθλητής, Άρης πρωταθλητής, ο Ηρακλής πρωταθλητής. Να βάλουμε ότι οι ομάδες μας εδώ στη Θεσσαλονίκη παίρνουν πρωτάθλημα. Να μπαίνεις μέσα, ναι, και να σηκώνεις κούπα. Και να κάνεις... Έτσι κι αλλιώς και αυτό φαντασίωση. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Δεν παίρνω τρίτη φορά, καλό Σαββατοκύριακο. Τσάω, καλό Σαββατοκύριακο, καλό Σαββατοκύριακο. Μα όχι, εκπομπή του λόγου, επειδή είναι ακριβώς αυτό, είναι εκπομπή δευτερολογίας, τριτολογίας, γενικότερα. Έχουμε το ελεύθερο και μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, όσες φορές θέλουμε. Αν είχε πάντως τέτοια με ομάδες. Ομάδες, παιδί μου, να είσαι σε Ολυμπιακός. Δεν θα γινόταν πανικός. Να έχουμε εκεί επεισόδια τέτοια να σου δείξω εγώ τι θα σε κάνω και αυτά. Πόβο θα τρελαινόντουσαν. Δεν τους κόβει, θα ανοίξουμε εμείς ένα δωμάτιο με πικ-πονκ. Ναι, έχει δωμάτιο καθρέφτη. Έχει δωμάτιο Ινδονησίας. Ινδονησία, από μόνο. Ναι. Λες τώρα, παιδί μου. Μανχάταν. Μανχάταν. Για όλα τα γούστα. Δωμάτιο Κιλκής έχει. Δεν έχει. Μπορούμε να φτιάξουμε κάτι τέτοιο πιο αγροτουριστικό. Αγροτικό, να ανεβαίνουν τα πάθη εκεί πέρα. Να παγιάζει αν είσαι σημαίλα στο Κιλκής και να μπαίνει μέσα και να σε έχει ταψί με πίτα. Αυτό θα έλεγα τώρα. Και να σου έχει μία να σου κάνει και πίτα. Έτσι. Σημαίλα, μα είπε πω θα μα κάνει πίτε. Οι επιστήμονες λοιπόν, γι' αυτό και γι' αυτό τους λόγους, γιατί όλα είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα, λένε ότι τα ζευγάρια τείνουν να εμπνέονται όταν βρίσκονται σε ξενοδοχεία. Δεν
είναι απαραίτητο να είναι και θεματικά, αλλά τα θεματικά δίνουν ένα έτσι. Εντάξει, τώρα στο απλό. Όχι, και στο απλό, όχι λες. Όχι, με τίποτα τώρα για να τρεις ώρες και να πεις και να σε διώξουν. Ίσως στο απλό μένεις, ρε παιδί μου, πας ένα Σαββατοκύριακο. Έχεις εκεί περιθώριο. Αν τον συνδυάσεις με εκδρομή κάπου. Εκδρομή, ίσως, ναι. Τους αρέσει, λέει, να ντύνονται καλύτερα. Καλέ μέσα στα ξενοδοχεία να πίνουν αλκοόλ, να ακούν μουσική και να τρώσουν σοκολατάκια. Και σούσι. Σοκολατάκια, σούσι, δεν ξέρω. Πράγματα τα οποία, λέει, επηρεάζουν άμεσα την ποσότητα ντοπαμίνης που παράγουν τα σώματά τους, καθιστώντας τους πιο ευτυχισμένους και πιο χαλαρούς από ό,τι συνήθως. Είναι συγκλονιστική έρευνα, διότι ουσιαστικά μας λέει ότι αν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε μια χαλαρή διάθεση, του ανεβαίνει λίμπιντο και δεν δουλεύει. Μορτί μας λες, δεν το καταλάβαμε. Το γεγονός, λέει, ότι βρίσκονται σε μια νέα τοποθεσία ενισχύει επίσης την ντοπαμίνη στον οργανισμό, τη λεγόμενη ουσία της απόλαυσης. Έλενα μου. Η νέα τοποθεσία δεν σε κάνει να νιώθεις λίγο πιο άβολα, υποτίθεται. Όχι, παιδί, αυτό το άγνωστο σου δίνει, ότι εδώ τώρα είμαστε άγνωστοι μεταξύ αγνώστων. Ναι. Σου λέει ότι δεν μας βλέπει κανένα αυτό και μπορούμε να βγάζουμε τα μάτια μας ανά πάση στιγμή. Λέει, επιπλέον το check-in σε ένα ξενοδοχείο προκαλεί ένα συνέστημα διακοπών στα ζευγάρια. Εξού πάρα πολλά ζευγάρια ναι. τεκνοποιούν κατά την περίοδο των διακοπών στα ξενοδοχεία. Άμα βάλεις, ας πούμε, καλοκαίρι εκεί, Ιούλιο, Αύγουστο και προσθέσεις 9 μήνες. Οι περισσότερες γεννήσεις είναι μετά από 9 μήνες. Πόσο είναι, βάλε Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος. Απρίλιο. Στον Απρίλιο έχουμε πάρα πολλές γεννήσεις και επιπρέας θέτος και το Σεπτέμβριο, που σημαίνει ότι έχει γίνει δουλίτσα τα Χριστούγεννα. Σκέψου πόσους παρθένους ξέρεις. Λίγους. Λίγους. Εντάξει, δεν το έχω και μετά. Ψάξτε το τώρα, θα ψάξω. Σεπτέμβριο. Τώρα θα το παρατηρήσω. Σεπτέμβριο-Απρίλιο, πόσους κόσμους. Αλλά Απρίλιο ξέρω. Έγινε δουλίτσα το καλοκαίρι. Έχουμε τους χειμερινούς που πήγαν στο σαλέ, το θεματικό του σαλέ, και άλλους που πήγαν το καλοκαιράκι, σακάμιξα τέτοια. Πάντως τα προτείνω τα θεματικά. Τα θεματικά εγγύηση. Εγγύηση, ό, κύριε Σκυλάκη. Για αυτά που λες, δηλαδή θεωρώ ότι μην πάτε σε ένα πλούτο. Όχι σε ένα πλούτο, έτσι πάντε. Πιστοποίηση, κύριε και κύριοι, ελεγμένα, κατοχυρωμένα από το λόγο επιθυμία. Για σας το κάνουμε το ρεπορτάζ, δεν είναι το. Εννοείται πάντα. Θα πάω κι εγώ τώρα να πάω μόνος μου. Α, έχει να βλέπεις και ταινίες. Γιατί να πας μόνος. Θα πάω και θα κάνω ζάπινγκ και να βλέπεις διάφορες ταινίες. Ένας φίλος μου είπε, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Επειδή το check-in, λέει, προκαλεί ένα συνέστημα διακοπών σε ζευγάρια, ακόμα κι αν απλά πρόκειται για μία νύχτα σε ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται στην πόλη, μπορεί να το ζευγάρι να το δοκιμάσουν αυτό. Ναι, και να είναι χαλιά το στρώμα και να μπορεί να κοιμηθεί. Έτσι με τώρα και να έχει και κρύο. Να μπάζει και να ακούσει απ' έξω το θόρυβο. Όχι, δεν εγκρίνουμε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα τα παιδιά. Καλό. Τι γίνεται. Καλημέρα. Εδώ είμαι, Μπάμπη, μην ανησυχείς. Δεν ανησυχώ, το ξέρω, το ξέρω. Εδώ έξω είμαι, χαίρομαι που στην εκπομπή έχουν εισέλθει καινούργια ταλέντα άπειρα. Εννοείται, εννοείται. Σκάουτινγκ πάει φτερό. Ναι. Στο φτερό. Η ομάδα έχει πλέον 2 18, όχι 2 10. Πάμε για 30. Είμαστε πλέον τόσοι πολλοί. Ναι, βέβαια. Εμείς οι παλιοί που παίζαμε με τον Μπάμπη και μας μοίραζε πάσες, βετεράνοι πλέον, έτσι. Ακούμε και ευχαριστιόμαστε. Θα βγαίνει, κανένας παλιός και να λέει, θυμάμαι τότε τον Μπάμπη με τον παλιοκερίσιο, πώς βγαίνουν άλλοι και λέει, θυμάμαι τον Μπάξο στην Τριβάνη, τέτοια φάση. Μπράβο, έτσι. Μπράβο, λοιπόν, θα λένε, θυμάμαι και τον Μπάμπη, είχε και λίγο χρόνο ανάμεσα, έβαζε και τα τραγουδάκια του. Ναι. Τώρα πρέπει να πάω στο μήνυμα το βράδυ για να ακούσει. Έτσι, κατά, έτσι, έτσι. Δηλαδή έχουμε μπλέξει τα πάντα. Παιδιά, άνοιξα να ακούσω έτσι πρωινή εκπομπή Μπάμπη με τα παλικάρια του και τα κορίτσια του. Mm-hmm. Ποια κοπέλα είναι δίπλα? Η Έλενά μας. Γιατί άνοιξα, έκλεισα, δεν άκουσα. Η Έλενά μας. Έλενά μας. Ορίστε. Θα είσαι και πιτσιρίκα εσύ προφανώς. Πολύ μικρούλα. Ναι, λέω ρε Μπάμπη, τι ακούμε. Για σας κυρία μου με την Έλλη Ευαγγελίδου στην ΙΕΝΕΔ το δεκάλεπτο. Δηλαδή. Τα έτσι, πάντα τα. Μπερδεύτηκα, αλλά μετά άκουσα τη φωνάρα σου και λέει καλά. Εντάξει, οκ. Για ποιο θέμα, για αυτά που λέγαμε τώρα. Για αυτά που λέγαμε. Για αυτά που λέγατε, διότι είναι μια πολύ σοβαρή έρευνα, σοβαρή αντιμετώπιση. Βέβαια. Τα καταγράφει. Έτσι. Εγώ μπορώ να πω ότι τα δικά μου τα παιδιά είναι Φεβρουάριο και Μάρτιο, άρα ο Μπάμπης είναι μέσα σε όλα, όπως πάντα. Να, έτσι. Εννοείται. Έτσι. Δεν είχαμε λεφτά, ούτε παίρναμε διακοποδάνεια να πάμε σε σαλέ το χειμώνα. Όπως καταλαβαίνεις, το καλοκαίρι, όπου να ήταν, ένα ριάκι, ένα ποταμάκι, λίγο θάλασσα. Λίγα πράγματα. Καταλαβαίνεις. Τώρα, πού να γίνει δουλειά, να πούμε, με τα χειμωνιάτικα που έχουν. Ανάλογα. Κοίταξε, άλλους αρέσει ο χειμώνας, αυτά δεν χωράνε οπαδικά. Να τα λέμε και αυτά. Απλώς δεν μπορούσαμε να έχουμε αυτές τις προεκτάσεις ούτε για τα σαλέ. Διότι για να είσαι στο σαλέ έπρεπε να έχεις διακοποδάνιο. Να, τώρα, που, ναι, τώρα που πάει ο ΠΑΟΚ αύριο στο σαλέ. Θα χαρώ. Έτσι. Θα χαρώ. Μόνο που εκεί, αν πάρουμε γυναίκες, θα αφήσουμε τις γυναίκες και κυνηγιόμαστε μόνοι μας. Έτσι τη βλέπω. Τι θα γίνει, άμα δεν γίνει. Τέλος πάντων, θα τα λέμε, λοιπόν, από τη Δευτέρα αυτά.
Βεβαίως, παιδιά, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ενωμένη δυνατή. Άντε, γεια. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Γεια σου, Έλενα. Γεια σου. Παπί, παρακαλώ. Κάποτε που ήσουν μόνο σου και έκανε εκπομπούλα. Πότε? Έβαλε και λίγο γλώσσα μέσα, ρε φίλε. Ναι. Τώρα που δεν είσαι μόνο σου, άλλο. Ω, μπούρου, 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 μπούρου. Εδώ μαζί. Έχει βοήθεια δηλαδή. Καλώσατε λίγο, σαλιώσει το στόμα σου, πήρε λίγο νεράκι. Έτσι. Όλοι μας, όλοι μας, μου πεις όλοι ακροατές. Έκανες τελείως μόνος. Καμιά φορά κάνω, δεν έρχεται κανένας, παιδί, μα αφήνουν και εμένα. Καμιά φορά, εντάξει. Αλλά σήμερα, ναι, είχαμε να ειδωθούμε και πολύ καιρό, οπότε έχουμε πολλά να πούμε. Για τα σαλέ, για τα ξενοδοχεία, τα πικ-πονγκ, πολλά. Μάθη, έδωσες τα προγνωστικά, γιατί τώρα... Τα έδωσα, βεβαίως, μαζί με την Έλενα. Αντίθετα, γι' αυτό, ναι. Να τα βγάλεις στο Facebook, να πες μετά. Ναι, πες να τα ακούσεις. Ναι, τον ΠΑΟΚ το δώσαμε να κερδίσει. Το πάγο το κρατήσω τότε, μόνο αυτό θα κρατήσω. Ναι, εντάξει. Δεν μου λες, αύριο δεν παίζουμε. Αύριο 5 και 4, ναι. 5 και 4, εντάξει, πάλι καλά που δίνει 3 ώρα, αυτό το 3 ώρα που τη δίνει τα νεύρα. Να, μέχρι να φας, να κάνεις, να ράνεις, σου κόβει, δεν μπορείς να φας βασικά. Μέχρι εκεί να σκίσεις, σηκώνεσαι με την ψυχή στο στόμα. 3 ώρα με τρως με το... Και βλέπεις και... Μου λέει γυναίκα μου, πού να πας. Ναι. Λέω, πιάζουμε να φύγω. Ναι, και πας και σου κάθεται και το μάτς στο στομάχι και άστα να πάνε. Ναι, και μετά πας εκεί, δεν μπορείς να πιεις και καφέ, πίνεις καμιά μπυρίτσα, γίνεται τα ούλη. Μέχρι το βράδυ τελειώσαμε. Να σε καλά, σε φιλούμε, καλό Σαββατοκύριακο. Τσάω, τσάω. Βέβαια, εγώ πιστεύω, ο βαθύτερος λόγος σε όλη αυτή την έρευνα και σε όλη αυτή την αίσθηση ότι ρε παιδί μου τα ζευγάρια τα πάνε σε κάπου διαφορετικά η αίσθηση των διακοπών στο ξενοδοχείο και στο τέτοιο, δεν έχει να κάνει με το ότι φεύγουμε λίγο από τα καθιερωμένα. Το σημαντικότερο είναι ότι πας, κάνεις τι κάνεις, ξαπλώνεις, κοιμάσαι, δεν ξέρω και εγώ τι κάνεις και δεν χρειάζεται να αλλάξεις εντόνια. Θα στα αλλάξει άλλος. Τώρα για μία μέρα όμως για λέμε. Για μία μέρα θα στα αλλάξεις. Το ξενοδοχείο δεν ασχολείσαι με αυτά. Οπότε έχεις το ελεύθερο να κάνεις ό,τι... Να τα βρωμήσεις. Λίγο. Εντάξει ρε παιδί μου, να τα βρωμήσεις. Να μην έχεις το μυαλό σου ότι τελειώς αυτό πήγαμε, πρέπει να πλύνουμε, να κάνουμε, να βάλουμε μπουγάδα, το ένα αυτό το άλλο. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί εγώ. Στο λέω εγώ στο τεμπελχανείο. Σε πολλά. Βέβαια παιδί μου, επαγγελματία τεμπέλης, εννοείται. Και το επιβεβαιώνουν και οι έρευνες αυτό. Τα καθαρά σε... λέει έρευνα, εγώ πάω πάσο. Τα καθαρά σεντόνια προκαλούν μια διαφορετική τέτοια. Τα λευκά. Τα λευκά. Δεν σ' αρέσουν τα λευκά. Κόκκινο έτσι. Δεν μ' αρέσουν τα χρωματιστά. Εντάξει, πιο πολύ λευκό θα και το γαλάζιο. Όχι, γαλάζιο, όχι. Έτσι λίγο σαν νοσοκομείο ένα πράγμα. Με βάζει μέσα σε διαδικασία ύπνου κατευθείαν. Το κόκκινο μου αρέσει. Σου αρέσει, είναι της φωτιάς, είναι πειρακτωμένο. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το λόγο επειδή του Σαββατοκυριάκου Extra Edition. Σας δώσαμε λύσεις, σας δώσαμε προτάσεις, σας δώσαμε τα φώτα μας. Θέλω τη Δευτέρα να σε πάρουν τηλέφωνο και να σου πούνε πώς πέρασαν στα θεματικά ξενοδοχεία. Όλοι τώρα. Θέλω πάρα πολύ. Σίγουρα όλοι θα πάνε. Το ελπίζω. Να πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ κι εμείς. Ναι. Να το δούμε, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το θεματικό ξενοδοχείο. Εμείς δικαιολογούμαστε παντού για ρεπορτάζ. Ναι, εγώ είπαμε, θα ζητήσουμε ξενοδοχείο Κιλκής. Μπορούμε να φτιάξουμε τα δικά μας θεματικά, δεν ξέρω τι άλλο. Δεν έχει στο Κιλκής κανένα θεματικό. Σίγουρα, σιγουρότατα. Κωστής Τσατσαρός ακολουθεί μέχρι και τις 10 εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για την ακρόαση, τη συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Έλενα μου. Να μας ξανάρθεις. Να σας ξανάρθω, σίγουρα. Είδες το κοινό σου αφού σήμερα. Αφού σας έλειψα. Το κατάλαβες σήμερα, ναι. Όλοι πέραν τηλέφωνο. Τις άλλες μέρες τίποτα, βαριότανε. Φεύγουμε χαμόγελο. Έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε υπέροχα. Τα λέμε ξανά τη Δευτέρα και θέλουμε αποτελέσματα. Είπαμε όχι αποτελέσματα ψωμάτων. Θέλω όμως να με ενημερώσεις τη Δευτέρα και να μου πεις τι ένας, έγινε. Ένας, έστω να βγει ένας και να πει. Και αν τα παίξεις, από μισά. Έτσι. Φιλιά, τσάω.